Δείτε σήμερα. Αποστολή στην Κρήτη. Η Ζήνα συνάντησε τη μητέρα της 38χρονης Βουλγάρας που κατηγορείται ότι μαζί με τον ερωτικό της σύντροφο δολοφόνησαν τον 62χρονο σύζυγό της και γιατρό στην Κρήτη. Η μητέρα της κατηγορουμένης μεγαλώνει μόνη της τον 5χρονο γιο του ζευγαριού, ενώ διεκδικεί την επιτροπία του παιδιού και η αδελφή του θύματος. Το στιγερό έγκλημα που συγκλώνησε την Καστοριά. Σε δύση σόβια για το φόνο και τη ληστεία καταδικάστηκε ο ειδικός φρουρός για τη δολοφονία του 52χρονου οδηγού ταξί. Όλο το ρεπορτάζ. Μαζί μας ο δικηγόρος της οικογένειας της 44χρονης Ειρήνης και ο τεχνικός σύμβουλος. Μας αποκαλύπτουν όλα τα στοιχεία της έκθεσης που οδηγούν σε εγκληματική ενέργεια. Μαζί μας η τραγουδίστρια που συγκλονίζει η ιστορία της. Έδωσε μάχη με την νευρική ανορεξία και κατάφερε να βγει νικήτρια. Ζύγιζε 39 κιλά. Συγκινεί η ιστορία της Αναστασίας που καθυλώθηκε στο κρεβάτι μετά από υπερβολική χρήση ορμονών. Όλοι μαζί μια αγκαλιά να βοηθήσουμε να συνεχίσει τη θεραπεία της και να σταθεί στα πόδια της. Ζωντανή σύνδεση. Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να βγει από το νοσοκομείο ο Ηλίας Βρετός μετά το σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή με οδηγό τη φίλη του. Ζωντανή σύνδεση. Καλό μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα και κυρίως με χαμόγελο. Και αν δεν το έχουμε, βρε αδερφέ, να ψάξουμε κάπου βαθιά στην παιδική ψυχή μας και θα το βρούμε να πάρουμε αυτή την ανάταση που χρειαζόμαστε. Ιωάννα Κομματά! Τα είπες όλα. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ. Δεν τα πάω όλα ακόμα, ούτε 30 δευτερόλεπτα δεν μίλησα. Για το θετικό μήνυμα! Στο δίωρο έχω να πω! Το μήνυμα της εβδομάδας. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Για πες. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε όλοι καλά. Και περιμένουμε από τον κόσμο τη συμμετοχή. Να ξύπνα, σε παρακαλώ! Σε κίνησε η εβδομάδα. Υποτονικά και περιμένουμε, τα πες όλα. Ωραία, αγαπητό κοντρόλ, αν είχα την άλλη μου δουλειά, θα ήμουν σίγουρα. Δεν ήπιες το γάλα σου. Έτσι θα έλεγες. Και θα έλεγα κι άλλα. Τι θα έλεγα, ρούλα μου. Άστα, δεν λέγονται δημόσια. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτό το χαμόγελο βγαίνει από την ψυχή μου, το λέω σε εσάς πια τηλεοπτικά. Και δεν θέλω να είστε σαν την Ιωάννα. Αν είστε στο σπίτι σα, σηκωθείτε και πείτε. Είμαι καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι καλά γιατί στην παρέα μου είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, ο κύριος Βασίλης Ταοξής. Κύριε Ταοξή, είστε έξω καρδιά και αυτό μου αρέσει πάντα σε εσά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σίγουρα θα είναι καλή εβδομάδα γιατί σα κάνω εγώ ποδαρικό και σα φέρνω όλη τη θετική μου ενέργεια. Και τα γλυκά με σωρόπια μαζί. Και τα καλά μου αισθήματα. Βέβαια. Αυτό το γαλακτομπούρεκο, κοιτάξτε σα παρακαλώ, γιατί εγώ θέλω να σα φτιάξω τη διάθεση. Εμένα δεν με πτωεί τίποτα. Λοιπόν, θέλω να δείτε πώ το έκοψε η παραγωγή. Στα τέσσερα. Αυτό το πράγμα. Δεν το θέλω με υπονοούμενο το στα τέσσερα, αλλά είναι, ας πούμε, είναι του σπιτιού, του Χριστού. Δηλαδή, πραγματικά, είναι κανελωτό. Σας το προσφέρω με αγάπη. Ρε Δήμο, κόψτε σε παρακαλώ να φάμε όλοι από λίγο. Έχει φέρει κι άλλο άνθρωπος να κεράσουμε σε κομματάκια κανονικά. Δηλαδή, πραγματικά. Ήθελα όμως να το δείξω. Γιατί όσοι με ξέρουν, το λέω πόση ώρα. Ποιος το έκοψε έτσι αυτό το πράγμα, δεν απαντάει κανείς. Βγήκαμε στον αέρα, να σας το πω κανονικά. Να το φάμε. Στα τέσσερα, ποιοι θα φάνε. Εγώ, εσύ, γιατί η παρουσιάστρια πάντα θα φάει. Άλλοι, πού να πρωτοδώσω. Γιώτα δικαιούται, γιατί το μύρισε και. Η Γιώτα, άμα το μύρισε, να φάει. Και μας το έχει υποσχεθεί, Ζήνα, από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κι άλλο, λοιπόν. Έχω κι άλλα, κι άλλα έχω φέρει. Λοιπόν, έτσι θέλω να φτιάξει διάθεση. Έχω φέρει όλο το ζαχαροπλαστείο. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα έρχεται στο φως άλλη μια φωτογραφία ντοκουμέντο, Γιώτα μου. Δεν την έχουμε δείξει ποτέ πουθενά μέχρι τώρα αυτή τη φωτογραφία. Την κρατάγαμε κερασάκι στην τούρτα. Για τις εβδομάδες μας, το επιδόρπιο. Για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Έτσι, θα τη δείξουμε λοιπόν αυτή σε λίγο, γιατί σας έχουμε μιλήσει για ένα αποτύπωμα στο πάνω μέρος του αυτοκινήτου.
Αυτό και θα δείτε, πιστέψτε με. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά, θέλω να υποδεχτώ τον κύριο Δημήτρη Φλαμούρη. Κύριε Φλαμούρη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλώς. Εσείς επειδή είστε καλεσμένος, σας δίναμε γλυκό, οπότε το τέταρτο να δω που θα μοίραζα. Εγώ μοιράζομαι, εντάξει. Θετικός ψυχολόγος, έχετε πάντα κάτι θετικό να πείτε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Εγώ πήγα στην Κρήτη και συνάντησα και τη μητέρα της Βουλγάρας. Ξέρετε τι γίνεται. Εκεί υπάρχει ένα παιδί που το διεκδικεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα στα δικαστήρια και η οικογένεια του γιατρού που φέρεται ότι σκότωσε η μαμά του αλλά και ο σύντροφός της. Έτσι ζήνει. Εραστής. Ναι. Φερόμενο. Όχι, είχαν σχέση. Το έχουν παραδεχτεί ότι τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο πριν τη δολοφονία είχαν σχέση μεταξύ τους. Ερωτική σχέση. Προκύπτει από όλη τη δικογραφία. Πάντως θέλω να το πω, διότι εγώ πήγα στο σπίτι, μίλησα, είδα το παιδάκι το οποίο ζωγραφίζει με χρώματα. Η μαμά του το έπαιρνε συνέχεια από τη φυλακή τηλέφωνο και όχι, δεν ήξερα ότι ήμασταν εμείς, έτσι για να το πω. Ανά 5 λεπτά και αυτό το παιδί. Δεν ξέρει πως η μαμά του είναι στη φυλακή, ξέρει πως δουλεύει, κύριε Φλαμούρη. Θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Η μητέρα της Βουλγάρας μιλάει πάρα πολύ όμορφα, είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μιλάει δηλαδή πολύ καλά ελληνικά. Αυτό το παιδί διαβάζει με τη γιαγιά. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί όταν προσπαθείς να πεις περισσότερα, είναι σαν να υποτιμάς αυτά που σου λέει η ίδια. Οπότε θα την αφήσουμε να ξεδιπλώσει αμαρτίες, η ίδια τα βάθη. Γονέων, παιδεύους ή τέκνα. Έχετε δίκιο. Τα ουσιαστικά θύματα αυτών των υποθέσεων είναι τα παιδιά. Μαλλιάζει η γλώσσα μας να το λέμε, αλλά δεν εισακουγόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε στην Κατερίνα Σουλιώτη, η οποία βρίσκεται στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, γιατί από στιγμή σε στιγμή θα βγει ο Ηλίας Βρετός. Κάτι που όλοι για την αρχή, όταν είδαμε το αυτοκίνητο, λέγαμε ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Να όμως που σε λίγο καιρό μετά, 2 εβδομάδες νομίζω, θα βγει από εκεί πέρα κανονικά ο Ηλίας Βρετός. Κατερίνα, μου, λόγο σε σένα. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Όντως, λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό, περιμένουμε να πάρει εξιτήριο ο Ηλίας Βρετός, ο οποίος μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε το πρωί της καθαράς Δευτέρας, νοσηλευόταν πρώτα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μετά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Έχει κάνει ήδη 2 πολύ σοβαρές επεμβάσεις, στο πόδι, στο χέρι και στη λεκάνη. Όλα πήγαν καλά. Όπως έχει ο ίδιος πει, είχε αναποθέσει τις ελπίδες του στο Θεό, γιατί όπως είπες και εσύ, ήταν όντως ένα πολύ σοβαρό τροχαίο και όλοι εδώ οι δημοσιογράφοι περιμένουμε να τον ρωτήσουμε πώς έζησε τις εφιαλτικές στιγμές αλλά και το πώς αισθάνεται τόσο για την αγάπη του κόσμου αλλά και τους ανθρώπους που τον στήριξαν αυτές τις 2 δύσκολες εβδομάδες, Ζήνα. Κατερινάκη μου, γλυκό, σε πολύ λίγο από τώρα, όποτε βγει μας διακόπτης και έχουμε τη ροή της κουβέντας μας, για να συνδεθούμε μαζί σου τώρα. Κύριε Ταοξή, σε λίγο θα έχουμε τη χαρά, έχουμε ένα ραντεβού μαζί του τηλεοπτικό, να έχουμε σε απευθεία σύνδεση με όλα αυτά που συζητάμε, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι. Έχουμε πει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετος επιστήμονας. Έχει πει και ο κύριος Καραϊβάζ ότι είναι ένας από τους 2 σπουδαιότερους και λαμπρότερους επιστήμονες στο χώρο του. Είναι αντιστράτηγος, υπαρχηγός πυροσβεστικού σώματος, αναποστρατεία, ειδικός ερευνητής, δικαστικός πραγματογνώμονας. Και έχει τελειώσει και τη νομική. Διερεύνησης εγκλημάτων εμπρισμού. Να πω όλο του τον τίτλο, γιατί όταν είσαι κάποιος που έχεις όλα αυτά, δεν ξέρεις τι να αποκόψεις για να δείξεις στους τηλεθεατές τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε σε λίγο, βλέποντας και την καινούργια φωτογραφία, αλλά μιλώντας και με στοιχεία, με ντοκουμέντα, θα συζητήσουμε για το θέμα της 44χρονης. Όμως, Γιώτα μου, παρακολουθούσαμε την υπόθεση στην Καστοριά, η οποία έκλεισε η εκπομπή μας και μετά βγήκε η απόφαση, αλλά επειδή ήμασταν παρόντες από την αρχή αυτού του ρεπορτάζ, πήγα και εγώ στην Καστοριά στην αρχή της σεζόν, έχουμε απόφαση. Ακριβώς, Ζήνα, μετά από 3 συνεδριάσεις έπεσε η αυλαία στη δίκη για τη δολοφονία του 52χρονου του οδηγού ταξί του Κοσμά Τζέλιου στην Καστοριά τον Μάρτιο του 2017. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Κοζάνης, έγινε στην Κοζάνη το δικαστήριο, καταδίκασε τον ειδικό φρουρό, έναν 30χρονο αστυνομικό, σε δυσισόβια για τα δικήματα της δολοφονίας και της ληστείας και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ούτε του πρώτερου έντιμου βίου, ούτε της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, αλλά δεν το αναγνώρισε ούτε και τον μειωμένο καταλογισμό. Θυμόμαστε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ισχυριζόταν ότι επειδή είχε εμπλακεί στην σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη το 2014, ότι αντιμετώπιζε κάποια ψυχολογικά προβλήματα και γι' αυτό για λόγους ασφαλείας είχε φύγει από την Αθήνα με υπουργική απόφαση και έμενε πλέον στην Καστοριά. Πήγε βέβαια και σκότωσε έναν άνθρωπο. Γιώτα μου, τα συντρίμια της οικογένειας τα συνάντησα
εγώ όταν πήγα στην Καστοριά. Πραγματικά είδα ένα γιο τον Νίκο, ο οποίος δεν είχε αντοχές στο παιδί. Από τη δουλειά έφυγε, ξέκοψε, απόκοψε. Είναι συγκλονιστική ιστορία ζωής. Να ξέρετε ότι είχαν ένα ταξί αυτή η οικογένεια. Δούλευε και ο πατέρας και ο γιος. Ο γιος δεν μπορεί να ξαναπατήσει σε ταξί. Είναι ένα παιδί φοβισμένο πάρα πολύ. Όχι για το τι θα του συμβεί, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα ο Νίκος. Η μητέρα του, η Καλλιάνθη, είναι μια γυναίκα η οποία παλεύει. Την ημέρα μάλιστα που πήγαμε έπρεπε να πάρουν το ταξί από εκεί και έγινε μείζον θέμα ποιος θα το οδηγούσε για να το φτάσει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Εικόνες συγκλονιστικές που έζησα. Οι δύο μανούλες, θέλω να πω, η μαμά της Καλλιάνθης και η μαμά του Κοσμά ζουν ακριβώς από κάτω από το σπίτι. Πήγα εκεί και μου φωνάζανε, βγήκανε έξω. Κορίτσι μου, κάντε κάτι για αυτή την ιστορία. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν θα δικαιώσουμε τα κόκαλα του παιδιού μας. Ιστορίες ζωής μοναδικές. Να, εδώ βλέπουμε την Καλλιάνθη που με υποδέχεται. Ένα νοικοκυρεμένο σπίτι. Δηλαδή, μέχρι πρότινος αυτός ο ταξιτζής είχε την οικογένειά του, είχε τη ζωή του, είχε τα πάντα. Εδώ τώρα είναι που συναντώ τις δύο γυναίκες, τη μαμά της Καλλιάνθης και την μαμά του Κοσμά. Πραγματικά, στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπήκα σε ένα σπίτι που είχε φύγει ένας άνθρωπος και ουσιαστικά συνάντησα 4 νεκρούς επιπλέον. Τους γονείς, το γιο και τη μανούλα Δημήτρη Φλαμούρη. Ναι. Νιώθεις πολύ άβολα, κύριε Τάουξη, σε τέτοιες υποθέσεις, όταν το πένθος κυριαρχεί παντού στο σπίτι. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους. Γιατί ένας ειδικός φρουρός σκότωσε έναν άνθρωπο για όποια αιτία που δεν την ξέρουν και την αποζητούν και εκείνοι. Γιατί αυτό δεν αλλάζει. Και μάλιστα, σε μια περιοχή που πολύ κοντά είναι τα σπίτια, να το θυμίσω στους τηλεθεατές, και όταν πήγα εκεί με τη γυναίκα, στον τόπο που έγινε, δεν μπορούσε να το φανταστεί. Πώς, τον πήγε δηλαδή σε ιδιόκτητο χωράφι. Δικό τους, εκεί έγινε το έγκλημα. Και μετά βγήκε σαν κύριος και έψαχνε και ο Αταμό, έτσι δεν είναι? Ναι, έψαχνε, μάλιστα συμμετείχε στις έρευνες των αρχών εκείνο το βράδυ. Αλλά το ζήτημα είναι, όπως λες και εσύ, Ζήνα, που συνομίλησες με την σύζυγο του αδικοχαμένου οδηγού ταξί, ότι ακόμη και τώρα δεν έχει μάθει η οικογένεια το λόγο. Γιατί στο δικαστήριο δεν είπε τίποτα. Μάλιστα είπε ότι δεν θυμόταν πώς έγινε το έγκλημα, πόσες φορές πυροβόλησε, ενώ θυμόταν τα πάντα για την εμπλοκή του στη σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη. Για τη συγκεκριμένη δολοφονία είπε ότι δεν θυμόταν τίποτα. Και είπε απλά, λοιπόν, ότι έκανε μια παράδεκτη ενέργεια. Αυτό είπε στο δικαστήριο. Επειδή λοιπόν εμείς παρακολουθούσαμε και την Παρασκευή την υπόθεση, αλλά δεν είχε βγει η απόφαση, μας δίνεται ευκαιρία να πούμε αυτό το δις ισόβια και να το φωνάξουμε δυνατά σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια απόφαση που τουλάχιστον δικαιώνει. Το δις ισόβια είναι μια απόφαση. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και να επανέλθουμε μετά με το θρίλερ της 44χρονης, που ελπίζουμε μια μέρα να είμαστε εμείς εδώ και να πούμε δικαιώθηκε και η οικογένεια της 44χρονης Ειρήνης. Παρακαλώ. Σε δύση σόβια για τα δικήματα του φόνου και της ληστείας καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο Κοζάνης ο ειδικός φρουρός για τη δολοφονία του 52χρονου οδηγού ταξί Κοσμά Τζέλιου σε αγροτική περιοχή της Καστοριάς τον Μάρτιο του 2017. Το δικαστήριο μετά από 3 συνεδριάσεις έκρινε ομόφωνα ένοχο τον αστυνομικό, ενώ δεν του αναγνώρισε τα ελαφρυντικά του πρώτερου έντιμου βίου της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, καθώς και του μειωμένου καταλογισμού. Ο γολγοθάς της οικογένειας τελείωσε. Ο άνθρωπος πράγματι δεν γυρίζει πίσω. Είναι όμως βαθιά η ικανοποίησή μας από την απόφαση του δικαστηρίου. Αν αυτό το παιδί αμέσως μετά τα γεγονότα της σύλληψης του Μαζιώτη περνούσε αυτές τις ψυχιατρικές εξετάσεις, θα διαπιστωνόταν πράγματι μια σοβαρή ψυχοπαθολογία του. Το στιγερό έγκλημα είχε συμβεί στις 10 Μαρτίου του 2017. Ήταν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ο άτυχος οδηγός ταξί βρέθηκε δολοφονημένος στην περιοχή της Νέας Λεύκης Καστοριάς. Στις πιάτσες των ταξί στην Καστοριά επικράτησε αμέσως τρόμος, καθώς πολλοί θυμήθηκαν το μανιακό δολοφόνο της Κηφισιάς, που σκότωσε έναν οδηγό ταξί και τραυμάτισε έναν ακόμη. Από την αρχή των ερευνών όμως διεφάνει ότι η μεθοδολογία ήταν διαφορετική και οι αρχές προσανατολίζονταν σε άλλες εκδοχές, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Μετά από έρευνες λίγων ωρών, συνελήφθη ένας 30χρονος αστυνομικός, ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε τον ταξιτζή για προσωπικούς λόγους. Όταν μάλιστα αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, όλοι έμειναν έκπληκτοι, καθώς επρόκειτο για τον 30χρονο αστυνομικό που είχε πυροβολήσει τον Νίκο Μαζιώτη το 2014 στο Μοναστηράκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τη σύλληψή του. 6 μήνες μετά το φωνικό, η σύζυγος του Κοσμά Τζέλιου Καλλιάνθη μίλησε στην εκπομπή μας και τη Ζήνα Κουτσελίνη για τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη μετέπειτα ζωή της. Δεν ξέρω πότε θα έρθει η ώρα συγχώρησης. Πώς. Με τη βοήθεια του πνευματικού μου, του Θεού και των ανθρώπων που με αγαπάνε. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ ότι θέλω να συγχωρήσω το φωνιά του άντρα. Και αυτό που με καίει και δεν μπορώ να διαχειριστώ είναι το τι πέρασε εκείνη την ώρα και ο τρόπος. Η ελπίδα πλέον για μένα είναι η δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Τίποτα. Προσπαθώ να βρω κάτι για να ξεσπάσω πιο πολύ σε δουλειές, στα μνήματα που θα πάω σίγουρα 2 φορές τη μέρα. Μηχανικά και με την ιδέα πάντα στον Κοσμά. Τώρα γράψαμε ιστορία. Μια θλιβερή ιστορία. Πρώτα για μας, για μένα και τα παιδιά μου και για όλους τους υπόλοιπους. Τι να φοβηθεί ένας αστυνομικός. Πρώτη φορά κράτησε όπλο. Πρώτη φορά είδε αίματα, η συμπλοκή να έχει έρθει πρώτη φορά. Ο Κοσμάς δηλαδή τι έπρεπε να κάνει όταν αντίκρισε το όπλο του. Δεν μπορώ να το δειχτώ αυτό. Δεν μπορώ. Το μυαλό σας πάει κάπου. Όχι. Όχι, γιατί ο Κοσμάς ήταν καθαρός από όλες τις πλευρές. Τη δουλειά του έκανε. Για ένα μεροκάμα το πήγε. Εδώ ήταν το κεφάλι του και τα πόδια του εκεί. Εδώ έμεινε η ψυχή του και έμεινε μόνο του 4 ώρες χωρίς να ξέρω τι πέρασε. Χωρίς να μπορέσω να τον βοηθήσω. Κατά την απολογία του, ο 30χρονος ειδικός φρουρός μίλησε με λεπτομέρειες για την εμπλοκή του στην υπόθεση Μαζιώτη. Αλλά όταν έφτασε στη δολοφονία του οδηγού ταξί, ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν τίποτα, ούτε πόσες φορές πυροβόλησε τον άτυχο άνδρα, ενώ τόνισε ότι έκανε μια απαράδεκτη ενέργεια. Έτσι, αυτά τα είπαμε και πριν τις διαφημίσεις. Επειδή λοιπόν τα θέματα είναι πάρα πολλά, από στιγμή σε στιγμή θα βγει ο Ηλίας Βρετός. Εδώ έχουμε με τον κύριο Νταουξή και τον κύριο Γκουρμπάτσι που έχουμε τηλεοπτικό ραντεβού αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Δεν θέλω να διακόψω, οπότε θέλω να τα πούμε μαζί. Απλώς να δείξω ότι να, εμείς εδώ. Τώρα αλλάζω και λέω. Κοιτάξτε τι ωραίο. Και άλλο ένα να το μοιράσουμε, να κεραστούμε. Θα πάρει πρώτα η Ιωάννα για να δυναμώσει. Θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί εγώ θέλω να γίνεται το καλό. Με τα χεράκια της η κυρία Γιώτα Κυπουρού. Έτσι, το κόψε κομμάτι-κομμάτι. Κερνάει για τον κύριο Ταουξή και τα λιγοστά χρόνια που έχει πάνω του. Πολλά σε εμπειρία. Αυτά που φαίνονται το είναι θέμα, λίγα, το κύριε Ταουξή. Το θέμα δεν είναι πόσα έχω. Το θέμα είναι αν θα μου απομένουν λιγοστά ή πολλά. Πολλά! Θέλω χειροκρότημα για τα πολλά! Θέλω πολλά! Μετά τις διαφημίσεις, δεν πιστεύω να του δημιουργήσουμε εμείς καρδιακό. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό.
Δείτε σήμερα. Αποστολή στην Κρήτη. Η Ζήνα συνάντησε τη μητέρα της 38χρονης Βουλγάρας που κατηγορείται ότι μαζί με τον ερωτικό της σύντροφο δολοφόνησαν τον 62χρονο σύζυγό της και γιατρό στην Κρήτη. Η μητέρα της κατηγορουμένης μεγαλώνει μόνη της τον 5χρονο γιο του ζευγαριού, ενώ διεκδικεί την επιτροπία του παιδιού και η αδελφή του θύματος. Δώστε μου κατευθείαν εκεί σε απευθεία σύνδεση με το ιατρικό. Μόλις βγήκε όλα τα μέσα, όλους εσάς, να ακούμε. Παρακαλώ, δώστε την εικόνα μπροστά. Που ήσασταν δίπλα μου σε όλο αυτό και το σεβαστήκατε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι το σεβαστήκατε και το χειριστήκατε με απόλυτη αξιοπρέπεια. Και τέλος, και το πιο σημαντικό απ' όλα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος από την αγάπη και το ενδιαφέρον του κόσμου. Κάνω μια δουλειά που απευθύνεται στον κόσμο. Αλλά τόση αγάπη δεν έχω ξανά εισπράξει ποτέ στη ζωή μου. Αυτή η αγάπη για μένα ήταν δύναμη, με έκανε να παλέψω, με έκανε να αντέξω ό,τι πέρασα αυτές τις δύο εβδομάδες. Έχω ζήσει το χειρότερο εφιάλτη της ζωής μου, βγαίνω νικητής, η εγχείρηση πέτυχε, τα χειρουργία πέτυχαν, υπάρχει πολλής δρόμος και μεγάλος αγώνας για την αποκατάσταση, αλλά εφόσον θα γίνω καλά και θα γίνω τελείως καλά, να είστε σίγουροι γι' αυτό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εύχομαι να έχετε χαμόγελο, να εκτιμάτε την κάθε στιγμή της ζωής σας, γιατί το κακό είναι δίπλα και μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Θέλω να μιλήσω για πολλά πράγματα και θα μιλήσω. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω αυτά, τα λίγα. Να μου επιτρέψετε να πάω στο σπίτι μου να ξεκουραστώ, να βρω εκεί λίγο τα πατήματά μου. Ξεκινάει μια καινούργια ζωή για μένα σήμερα, όπως ακριβώς σας το λέω. Ο Θεός μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και να είστε σίγουροι ότι θα την εκμεταλλευτώ για να γίνω καλύτερος άνθρωπος, πάνω απ' όλα. Και όλα θέλω να τα φτιάξω προς το καλύτερο και θα τα φτιάξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ηλία, θέλω να μας περιγράψεις εκείνο το πρωί της καθαράς Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της διαδρομής και λίγο πριν ζήσεις εκείνες τις εφιαλτικές στιγμές. Τι ακριβώς έβλεπες, τι ακριβώς ένιωσες? Θέλω να πω καθόλου σε λεπτομέρειες του ατυχήματος αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να πούμε τα πάντα. Το μόνο που θα σας πω ήταν ότι πιστεύω ότι ήταν για να γίνει αυτό που έγινε. Διότι οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε ήταν απίστευτα συγκυριακές και σπάνιες. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω για να καταλάβετε. Έχω κάνει χιλιάδες live και έχω αφήσει χιλιάδες live το αυτοκίνητό μου και τα οχήματά μου γενικότερα στο αεροδρόμιο. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά στη ζωή μου που να μην έχω φύγει από το αεροδρόμιο με το αμάξι μου. Εκείνη την ημέρα, επειδή είχα τροφική δηλητηρίαση και ήμουν πλήρως αδύναμος, φώναξα μία φίλη μου να με πάρει για πρώτη φορά στη ζωή μου. Και το γεγονός ότι τη φώναξα και μπήκαμε οδήγησε σε όλη αυτή την κατάσταση. Είπε η κοπέλα ότι είδε ένα λευκό όχημα. Ισχύει? Εσύ το είδες, Ηλία, τρόμαξες? Ακούστε. Επειδή εγώ βρισκόμουν σε κατάσταση ημιλιπόθυμη μέσα στο αυτοκίνητο, είχα αφυδατωθεί πάρα πολύ. Δεν είχα τις αισθήσεις μου καλά. Ήμουνα μέσα στο αμάξι, περίμενα να φτάσω στο σπίτι. Εγώ ουσιαστικά ανέκτησα τις αισθήσεις μου την ώρα που άρχισαν οι στραβοτιμονιές και όλο αυτό το πράγμα. Είδα ένα αυτοκίνητο να περνάει δίπλα μας. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γι' αυτό. Δεν έχω δώσει ακόμα κατάθεση στην αστυνομία. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει και να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όλα. Με την κοπέλα έχετε μιλήσει, Ηλία? Με την κοπέλα έχετε μιλήσει? Βεβαίως έχουμε μιλήσει. Δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε στις λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή. Η ίδια είπε ότι είναι σοκαρισμένη και είναι λογικό να αισθάνεται και τύψεις και ενοχές, όπως το βλέπει ο κάθε άνθρωπος. Τι σου είπε? Πολύ ότι αυτή τη στιγμή στέκομαι με το ζόρι όρθιος. Σηκώθηκα μόνο και μόνο για να δείτε ότι μπορώ να σταθώ όρθιος. Μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο στη λεκάνη, μόνο που στέκομαι όρθιος είναι ευλογία και θαύμα από το Θεό. Όπως είναι θαύμα το ότι σώθηκα. Οτιδήποτε άλλο πέραν το ότι είμαι ζωντανός και σας μιλάω αυτή τη στιγμή είναι όχι απλά δευτερεύον. Είναι πολύ πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων μου αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να είναι και στη δικιά σας. Θέλω να το σεβαστείτε. Φορούσε ζώνη, Ηλία? Φορούσε ζώνη. Δεν θα μιλούσαμε τώρα, παιδιά. Ήταν πολύ άσχημο το τρακάρισμα.
και κρατήθηκα μέσα στο αμάξι. Αν δεν φορούσα μπεζόνι, θα ήταν. Αυτά τα 45 λεπτά που έκανε το ΕΚΑΒ να σε βγάλει. Τελευταία ερώτηση, δύο μάλλον τελευταίες ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ κουρασμένος. Αυτά τα 45 λεπτά, γιατί σε έβγαλαν και φώναζε στα πόδια μου, τα πόδια μου πονάνε. Τι σκεφτόσουν. Τα πόδια μου λαμαρίνες. Ταυτόχρονα, όπως ήμουν εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο και με σπασμένα όλα μου, δεν γνώριζα τότε, δεν μπορούσα να κουνήσω χέρι, δεν μπορούσα να κουνήσω πόδια, ήμουν απόλυτα εγκλωβισμένος και ταυτόχρονα έκανα και εμετό όπως ήμουν εγκλωβισμένος, γιατί είχα όλο αυτό το πράγμα. Θα μπούμε σε λεπτομέρειες κάποια άλλη στιγμή, δεν είναι της παρούσης. Όλα πήγανε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πεις δύο λόγια. Πολύ στο Θεό, Ηλία. Πιστεύω απίστευτα στο Θεό. Ο Θεός με έσωσε. Αυτό που συνέβη ήταν ένα θαύμα. Και. Τι να σας πω. Ο πατέρας σου είπε ότι το πρώτο πράγμα που ευχήθηκες μετά από την κάθε επέμβαση ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιατρέμου. Και να ευχαριστήσω το Θεό και τον κόσμο που σας. Να μιλήσει λίγο ο άνθρωπος που μου έσωσε τη ζωή, σας παρακαλώ, αν είναι εύκολο. Να πούμε δύο λόγια για όλα αυτά. Είναι σήμερα δίπλα μας. Η αποκατάσταση ήταν φυσιολογική, χωρίς επιπλοκές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έτσι που να επιτρέπει στον Ηλία σήμερα να σηκώνεται, να περπατάει, να είναι ελεύθερος από βοήθεια άλλων προσώπων και ελπίζω όλα να εξελιχθούν έτσι καλά. Τον βοηθήσατε και πάρα πολύ. Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις μετά τα χειρουργεία? Οι πρώτες κινήσεις που κάνει ένας χειρουργός είναι άμεσα να έχει το μυαλό του να δει πιθανότητα κάποιας επιπλοκής, κάποιες βλάβες, γιατί ειδικά στη λεκάνη έχουμε συχνά τραυματισμούς νεύρων, αγκίων και όλα αυτά τα σπλάχνα που περνάνε τόσο κοντά και είναι μέσα στη λεκάνη, που θα πρέπει αυτά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τις πρώτες ώρες τις μεταχειρητικές. Εδώ δεν είχαμε ευτυχώς κανένα πρόβλημα, όλα εξελιχθήκανε πάρα πολύ καλά. Ήταν όμως δύσκολα χειρουργία, έτσι δεν είναι? Ειδικά τη λεκάνη είναι ένα δύσκολο, πολύ μεγάλο χειρουργείο. Πάντως το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε ότι βγήκε ο Ηλίας Βρετός, έκατσε όρθιος μπροστά στις κάμερες, από εκεί και πέρα έκατσε στο καροτσάκι του για να ακούσει το γιατρό. Αυτό δείχνει σεβασμό στο γιατρό που μιλάει και του έσωσε την ζωή. Ήταν δύσκολες οι στιγμές. Ο Θεός να το έχει καλά το παλικάρι, δείχνει, εγώ δεν το ξέρω προσωπικά, δείχνει ότι έχει συγκροτημένο χαρακτήρα. Τα λόγια του είναι μετρημένα και, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, σοφά. Μας πέρασε μήνυμα. Να προσέχουμε, να ζούμε την κάθε μας μέρα και δεν ξέρει κανείς πότε, ποια στιγμή καραδοκεί ο κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει και σε απώλεια ζωής. Αισθάνθηκες θυμό ίσως για την οδηγό? Αισθάνθηκες θυμό, γιατί υπάρχουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν για τέτοιου είδους πράγματα. Όλοι μας οδηγάμε. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θυμό δεν αισθάνθηκα ποτέ. Όπως δεν αισθάνθηκα και ποτέ το αυτό που λέμε, γιατί να μου συμβεί εμένα τώρα αυτό. Πιστεύω ότι ήταν σημάδι από το Θεό. Πιστεύω ότι είναι μια δοκιμασία που με έστειλε ο Θεός για να την περάσω. Έχει πολλές εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Θέλω να σκάψω πολύ μέσα μου. Έχω σκάψει ήδη και θα σκάψω πολύ περισσότερο. Για να καταλάβω και να κατανοήσω όλο αυτό που συνέβη και αυτό είναι το ουσιαστικό. Η μητέρα σου και ο πατέρας σου, οι άνθρωποι που ήταν δίπλα σου από το πρώτο λεπτό, τι σου είπανε? Τι θέλεις να πει, Μανούλα μου? Μετά από την επέμβαση, γιατί εντάξει, η μητέρα. Όποιος είναι γονιός καταλαβαίνει. Οι γονείς μου τρελάθηκαν. Βρίσκονταν στην Κύμη, έπρεπε να έρθουν 3 ώρες μακριά. Ξαφνικά του πήρε ο Λουκάς τηλέφωνο, του είπε ότι έχει συμβεί κάτι. Οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Εντάξει. Λογικό είναι και ανθρώπινο. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, χαμογελάμε. Μπορούμε και κουνάμε χέρια και πόδια, θα γίνουμε καλά. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει κάποιο τάμα, ξέρω ότι είναι προσωπικό, αλλά. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Περαστικά, περαστικά. Μια εικόνα, 1000 λέξεις. Ζήνα, αν μου επιτρέπεις. Τι θέλεις, Δημήτρη μου? Είπε δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, νομίζω, εδώ πέρα ο Ηλίας ο Βρετός. Ένα, είπε ότι η αγάπη του κόσμου με κράτησε και βλέπουμε πως σε πολύ δύσκολες στιγμές η αγάπη μπορεί να μας κρατήσει και να μας τροφοδοτήσει. Οπότε και στην οικογένεια, στην Κοζάνη και όλοι όσοι έχουν περάσει άλλες δύσκολες στιγμές, πόσο η αγάπη των γύρω μπορεί να μας βοηθήσει να τις ξεπεράσουμε. Και επίσης είπε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτό για μένα ήταν ένα μήνυμα, έπρεπε να γίνει και μέσα από αυτό έγινε πιο δυνατός, θα αλλάξει την ζωή του και
θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Είναι πως ορισμένες φορές οι τραγωδίες γίνονται ενάβσματα για μια αλλαγή ζωής και έναν τρόπο να αλλάξουμε τον εαυτό μας, ένα ταρακούνημα και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας και να γυρίσουμε προς το πιο θετικό. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Εγώ στο αληθινό του δάκρυ, που όταν κάτι είναι αληθινό φαίνεται, γιατί αυτό τα λέει όλα, υποκλήθηκα γιατί κατάλαβα το εξής, ότι η ματαιοδοξία της καθημερινότητας για τον καθένα από μας μπροστά στα φώτα είναι τόσο μικρή και φαίνεται σαν ένα τίποτα όταν φτάνεις στο θάνατο και ο μόνος προστάτης σου είναι ο Θεός για το να σε κρατήσει, για να σε κρατήσει στη ζωή. Δεν υπάρχει άλλος. Και αυτό το συνειδητοποιείς μερικές φορές δυστυχώς με μια τέτοια στιγμή. Όταν όμως βγαίνεις όρθιος και στέκεσαι απέναντί του, δεν έχεις παρά να είσαι ταπεινός. Αυτό που σήμερα είδα στη δημόσια εμφάνιση του Ηλία Βρετού και θέλω να το πω. Είδα έναν Ηλία Βρετό τελείως διαφορετικό, αφού η πρώτη του λέξη ήταν «άλλαξα τελείως και θα σας τα πω εν καιρό». Αυτό τα λέει όλα έτσι για μένα. Έτσι εξηγείται που στο παρελθόν άνθρωποι που ζούσαν τη ζωή τους μπροστά από τα φώτα άλλαξαν όταν ήρθαν αντιμέτωποι σε μια δύσκολη κατάσταση, άλλαξαν ρότα ζωής και πολλοί από αυτούς αφιερώθηκαν στο Θεό. Βέβαια, να πω ότι ο Ηλίας Βρετός είναι ένα πολύ καλό παιδί και πάντα φρόντιζε και τον συνάνθρωπο και όταν τον καλούσες για κάποιο φιλανθρωπικό, πάντα ήταν παρόν. Φαντάζομαι πόσα θα κάνει από εδώ και πέρα που είδε πώς είναι να είσαι κάποια στιγμή έρμεο καταστάσεων. Να το έχουμε στα υπόψη, να τον καλέσουμε για κάποια εκδήλωση. Βεβαίως και νομίζω ότι θα έρθει. Σε συνδιοργάνωση η δική σου εκπομπή και η δικιά μου η ένωση για έναν ευγενή σκοπό. Βεβαίως να το κάνουμε και όχι μόνο με τον Ηλία και με όποιον άλλον θέλεις. Είμαστε πάντα για τον καλό σκοπό εδώ. Σε αυτό το σημείο να πάμε λοιπόν στο ντοκουμέντο που θα φέρουμε για πρώτη φορά. Θέλω να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Γκουρμπάτσι, τον Ανδριανό Γκουρμπάτσι, τον αντιστράτηγο, υπαρχηγό πυροσβεστικού σώματος, εναποστρατεία, νομικό, ειδικό ερευνητή, δικαστικό πραγματογνώμονα, διερευνητή εγκλημάτων εμπρισμού. Είπα όλους τους τίτλους για να του πω ένα καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα κυρία Κουτσελίνη και σε εσάς και στους εκλεκτούς συνεργάτες σας, τους καλεσμένους στο πάνελ και στο κοινό σας. Κύριε Γκουρμπάτσι, θέλω να δούμε το εξής. Υπάρχει ένα ντοκουμέντο το οποίο ο κύριος Δέδες έχει φέρει στο φως. Εσείς έχετε κάνει 42 σελίδες με βάση τα ντοκουμέντα που βρήκατε από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Και όπως μας είπε ο κύριος Καραϊβάζη, η αστυνομία σε όλα αυτά τα ντοκουμέντα έκανε ένα δισέλιδο. Και το είπαμε την Παρασκευή, εκεί αφήσαμε την κουβέντα μας. Να δούμε λοιπόν το ντοκουμέντο που έρχεται σήμερα στο φως και μετά θα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, γιατί πιστέψτε με το θρίλερ με την 44χρονη δεν είναι ένα απλό θρίλερ. Και θα δείτε που στην πορεία, εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω, η κάθε μέρα θα φέρνει και άλλα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας και κάποια στιγμή τα στόματα θα πρέπει να ανοίξουν ανεξάρτητα από το ποια πλευρά βρίσκεσαι. Είτε από την πλευρά που θεωρείσαι ύποπτος, είτε από την πλευρά της οικογένειας, όλα τα στόματα θα πρέπει να μιλήσουν για μένα. Ας δούμε το ντοκουμέντο, Γιώτα μου, να το περιγράψεις. Βεβαίως, Ζήνα. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Γκουρμπάτσι στην έκθεση που συνέταξε είχε προβάλει μια σειρά από παρατηρήσεις και σχόλια. Μία παρατήρηση λοιπόν ήταν σε ένα ύποπτο ίχνος το οποίο ήταν στο πίσω δεξί παράθυρο. Τώρα, σήμερα, βλέπουμε ένα δεύτερο ίχνος από παπούτσι. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι πρόκειται από παπούτσι. Βλέπουμε το αποτύπωμα, το οποίο είναι ακριβώς πάνω από τον. Είναι στον ουρανό επί της ουσίας του αυτοκινήτου και πάνω από το δεξί, από το πίσω δεξί τζάμι. Μπορούμε να δούμε λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα, είναι το τρακτερωτό το ποτάκι που φοράμε το χειμώνα και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ένα αποτύπωμα από παπούτσι. Πιθανότατα, εφόσον είναι στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου βρέθηκε η Ειρήνη, ανήκει στην Ειρήνη το συγκεκριμένο αποτύπωμα. Άρα έχουμε δύο ύποπτα ίχνη. Έχουμε λοιπόν ένα αποτύπωμα που δεν μπορούμε να το δείξουμε τηλεοπτικά παρά μόνο αν είχαμε κάθισμα στο πίσω μέρος του καθίσματος, όπου το ένα της πόδι είναι στο πίσω παράθυρο και το άλλο και το άλλο είναι πάνω στην οροφή. Ψηλά, στην οροφή. Ναι, αλλά είναι από αυτό την που ίδια δείχνουμε πλευρά. Τώρα είναι της οροφής. Είναι της οροφής και είναι από την ίδια πλευρά, Ζήνα. Είναι από τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου. Το ένα στο τζάμι και το άλλο πάνω στην οροφή. Κύριε Ταοξή, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκουρμπάτσι,
Αυτό σαν στοιχείο εσείς σας το έδωσε μόνο ο κύριος Δέδες. Από αλλού δεν το είχατε. Δεν είχε κάνει δηλαδή κάποιος μια εντελεχή έρευνα μέσα στο αυτοκίνητο με το μικροσκόπιο, με τον μεγενθητικό φακό, ώστε να δείξουμε αυτά τα στοιχεία. Θα σας αποκαλύψω τώρα την πραγματικότητα. Όταν πήγαμε πριν από ένα μήνα περίπου στο μέγαρο της αστυνομικής διεύθυνσης του Αγρινίου, ο Δέδες, ο Τάσος, ο εξαίρετος πραγματογνώμονας, είχε μαζί του ειδικά εργαλεία. Ένα από αυτά ήταν ένας πολύ δυνατός φακός ειδικού χρώματος. Με τη βοήθεια των συνεργατών μου, που του φώτιζαν τον ουρανό, πήρε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Για να μην υπάρχει καμία καχυποψία, το αυτοκίνητο... αυτό είναι στο πίσω άλλο, έτσι, μπράβο. Να δούμε τα δύο αποτυπώματα. Ναι. Αυτό, μπράβο, είναι Γιάννη Καλανούλη. Βλέπουμε και τα δύο. Πολύ σωστά το δείχνετε. Στο πίσω τζάμι. Είναι αυτό που σχολιάζει ο κύριος Γκρουμπάτσης. Για να μην υπάρχει, λοιπόν, η παραμικρή καχυποψία, το αυτοκίνητο από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι στα χέρια της αστυνομικής διεύθυνσης Αγρινίου. Δεν το πήραμε εμείς, μάλιστα, για να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η επαφή μας με το αυτοκίνητο ήταν ολιγόρη παρουσία πολλών αξιωματικών της ασφαλείας. Να μην φυτέψουμε στοιχεία. Ακούστε, το λέω επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί καχύποπτοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί δηλαδή, οποίοι ενστερνίζονται κάποια άλλη πλευρά. Δηλαδή, σκεφτήκατε να σηκώσετε το ένα πόδι πάνω, να βάλετε το ένα στο τζάμι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος άλλος. Έλα τώρα, ποιος θα το πει αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος άλλος. Και αυτό που επίσης μπορώ να σας πω είναι ότι ο Δέδες έχει και άλλες φωτογραφίες, έχει και άλλα στοιχεία, τα οποία ακόμα και εμένα μου τα δίνει με το σταγονόμετρο. Δεν μου τα αποκαλύπτει όλα μια και έξω. Μου τα αποκαλύπτει μετά από πολυήμερη έρευνα και όταν το κάθε στοιχείο κουμπώσει, έχει την έρευνα και έχει και το αποτέλεσμα, τότε μου το δίνει για να το δημοσιοποιήσουμε. Να πάμε λοιπόν στον κύριο Γκρουμπάτση, γιατί του έχουμε συγκεκριμένο τηλεοπτικό ραντεβού και δεν θέλω να τον καθυστερήσουμε. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Γκρουμπάτσης, βλέποντας αυτές τις δύο σελίδες της αστυνομίας, εσείς τις έχετε δει, κύριε Γκρουμπάτση? Και... έχω δει, βέβαια. Άρα εσείς από τις δύο σελίδες τις πήρατε ως βοήθεια, σημαντική βέβαια, για να τις κάνετε 42. Ακριβώς. Η συγκεκριμένη έκθεση αυτοψίας ήταν δύο σελίδες και λίγες σειρές. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είχαν τα πρώτα στοιχεία, για να το επαναλαμβάνω στους τηλεθεατές, για να δούμε ποιοι στο τέλος σε όλη αυτή την ιστορία φέρνουν ευθύνη. Έχουν δει για πρώτη φορά την πρώτη αυτοψία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και δίνουν στους δικηγόρους και σε αυτούς που πρέπει να δώσουν πραγματογνωμοσύνη δύο σελίδων και μερικών σειρών. Στους δικηγόρους δεν δώσανε τίποτα. Ναι. Μόνο στον πραγματογνώμονα έχουν δώσει. Ωραία. Αυτές τις δύο σελίδες και τις λίγες σειρές. Και έρχεται ένας πραγματογνώμονας, τον οποίο σέβεται και η αστυνομία, και παραδίδει σε εσάς, κύριε Ταοξή, 42 σελίδες. Με τα ίδια στοιχεία, με τις ίδιες φωτογραφίες. Πάμε, κύριε Γκρουμπάτση, να μου πείτε τα βασικά αυτά στοιχεία. Δηλαδή, πού εσείς μένετε για να καταλήξετε ότι πρόκειται για σκηνοθετημένη δολοφονία, για να φαίνεται αυτοχειρία. Σκηνοθετημένη αυτοχειρία. Αυτοχειρία για να φαίνεται... Σκηνοθετημένη αυτοχειρία. Ότι είναι εγκληματική ενέργεια, αλλά σκηνοθετήθηκε για να φαίνεται δίθεν ως αυτοχειρία. Αυτό λέει ο κύριος Γκρουμπάτση στην έκθεση. Μάλιστα, κύριε Γκρουμπάτση. Για πάμε λοιπόν. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε και άλλο ή άλλα άτομα εκτός από την Ειρήνη Λαγούδη. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το ίχνος καύσης που έχει αφήσει η εθάλωση που λέμε στην πόρτα του οδηγού. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιο άτομο, όταν σβήστηκε από... Την έχουμε αυτή τη φωτογραφία, να τη βρούμε παρακαλώ. Ακριβώς. Όταν σβήστηκε η φωτιά από μόνη της, ελλείψη οξυγόνου, επειδή η καύση ήταν ατελής, άνοιξε την πόρτα, εξήλθε ο καπνός, άφησε το ίχνος εθάλωσης στον ουρανό και στο αμάξωμα, εκεί που δείχνει φωτογραφία, και η πόρτα
ξαναέκλεισε αφού, κατά την άποψή μου, μετακινήθηκε. Αγαπητό Κοντρόλ, μιλάμε για τη φωτογραφία όπου σε αποκλειστικότητα μας έδωσε η Γιώτα Κυπουρού και αυτή η φωτογραφία νομίζω υπάρχει και μέσα στις 42 σελίδες της δικές σας, κύριε Κουρμπάτση, που φαίνεται η Εχάλη εξωτερικά του αυτοκινήτου που έχει πιάσει μέσα και στο τζάμι πάνω ψηλά που το έχουμε δείξει άλλη φορά. Αλλά φαίνεται έξω από αυτό το χρυσίζωνα μάξι ότι υπάρχει Εχάλη, υπάρχει καπνός. Και μάλιστα εσείς βρήκατε και τη ζώνη απ' έξω. Και μάλιστα πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξής. Επειδή υπόθηκαν ότι μπορεί να ήταν λίγο το τζάμι του οδηγού κάποια χιλιοστά ή εκατοστό λίγο ανοιχτό και από εκεί να δημιουργήθηκε αυτό το ίχνος καύσης, είμαι κατηγορηματικός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί εάν ήταν κατεβασμένο έστω και λίγο το τζάμι, ο καπνός εξερχόμενος θα άφηνε ίχνος καύσης διαφορετικό από το συγκεκριμένο. Θα άφηνε μόνο στον ουρανό και εξωτερικά στο πάνω μέρος της πόρτας του οδηγού. Δεν θα άφηνε το συγκεκριμένο αποτύπωμα εάν υπήρχε τζαμάκι ανοιχτό έστω και λίγο. Επίσης, να ξεκαθαρίσουν ότι το ίχνος καύσης το συγκεκριμένο δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ζώνη του οδηγού βρέθηκε εκτός του οχήματος. Γιατί το πάχος της ζώνης είναι ένα χιλιοστό δύο το πολύ και αυτό δεν επηρεάζει τη στεγανοποίηση της πόρτας στο πάνω μέρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έφευγε ο καπνός εξαιτίας της ζώνης. Αυτό είμαι κατηγορηματικός να το ξεκαθαρίζουμε. Επίσης, το ίχνος εθάλωσης, το συγκεκριμένο. Βλέπετε ότι στην άκρη προς το παμπρίζ έχει μία μύτη. Σβήνει αφήνοντας μία μύτη. Αυτό ερμηνεύοντας, αναλύοντας και εξηγώντας ένας ειδικός. Δώστε τη φωτογραφία και παρακαλώ, την πριν του εξωτερική του αυτοκινήτου, αυτή που φαίνεται ότι σβήνει, την προηγούμενη. Η εθάλωση λοιπόν σβήνει αφήνοντας μία μύτη. Αυτό για μας που γνωρίζουμε σημαίνει και μας δίνει την πληροφορία ότι ο άνεμος εκείνη τη στιγμή που έβγαινε ο καπνός είχε κατεύθυνση νότιο-νότιο-δυτική και μάλιστα μου δίνει την πληροφορία ότι ήταν και μικρής εντάσεως. Δεν ήταν πολύ ισχυρός ο άνεμος. Από τον τρόπο δηλαδή που η Εχάλη καταγράφεται πάνω στο αυτοκίνητο σας δείχνει και το πώς ήταν ο καιρός και ο άνεμος εκείνη την ώρα. Βέβαια, να ξέρετε ότι όλα τα ίχνη καύσης για τους ειδικούς δίνουν σημαντικές πληροφορίες. Ένας που ξέρει να τα ερμηνεύει μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Γι' αυτό. Άρα πώς κάτι είναι δολοφονία για κάποιους όταν υπάρχει Εχάλη εξωτερικά του αυτοκινήτου? Αφού σε καμιά περίπτωση και σε καμιά ειδικότητα δεν μπορεί κανείς να πει ότι όταν υπάρχει Εχάλη εξωτερικά του αυτοκινήτου η άτυχη Ειρήνη ήταν μόνη της. Ακριβώς. Υπήρχε και άλλο άτομο ή άλλα άτομα. Εγώ εκτιμώ ότι ήταν τουλάχιστον δύο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Την πόρτα δεν την άνοιξε η Ειρήνη, γιατί αν την άνοιγε θα έβγαινε εκτός του αυτοκινήτου και η πόρτα βρέθηκε από την αστυνομία κλειστή. Όλες οι πόρτες και τα τζάμια βρέθηκαν από την αστυνομία κλειστές. Άρα δεν την έχει ανοίξει την πόρτα η Ειρήνη. Από την αστυνομία ή από την πυροσβεστική? Η πυροσβεστική δεν έφτασε. Γιατί η πυροσβεστική έφτασε πρώτα, αν κάνω λάθος. Ακούστε. Πώς άνοιξαν οι πυροσβέστες? Ναι. Η πυροσβεστική δεν συμμετείχε προανακριτικά σε καμία ανακριτική. Ενώ έπρεπε η πυροσβεστική. Είναι απαράδεκτο. Μιλάμε για αυτοκίνητο και τώρα που πήρε φωτιά. Έμα τώρα. Μισό λεπτάκι. Γιατί, κύριε Κουρμπάτση, μισό λεπτάκι, θα πάω σε διαφημίσεις, γιατί παρότι συνομιλούμε 10 λεπτά, πρέπει να δώσω διαφημίσεις και να ολοκληρώσουμε μετά. Εδώ τώρα, πόσο καιρό μετά που έχει γίνει το συμβάν? 2 μήνες περίπου. 2 μήνες. Λέγαμε ότι πρόκειται για σίγουρη αυτοκτονία,
Εδώ έρχονται στοιχεία με έναν άνθρωπο που εκτιμά επίσης η αστυνομία ότι υπάρχει εθάλη εξωτερικά του αυτοκινήτου, ότι ξέρουμε και πώς ήταν ο άνεμος εκείνη τη μέρα, ότι αν υπάρχει εθάλη εξωτερικά του αυτοκινήτου, τουλάχιστον αυτό το έχουν πει όλοι, δείχνει ότι μόνη της δεν μπορεί να αυτοκτόνησε, γιατί αν αυτοκτονείς μόνη σου δεν σκάει από πουθενά η εθάλη. Μένεις μέσα και σε πνίγει. Για να βγει έξω θα σημαίνει ότι κάποιος άνοιξε και έκλεισε την πόρτα. Λέει ο κύριος Γκουρμπάτζης ότι τουλάχιστον για εκείνον δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν μόνο ένας, αλλά μπορεί και παραπάνω. Και έρχομαι εγώ να πω τούτο. Γιατί όλα αυτά έρχονται στο φως της δημοσιότητας 2 μήνες μετά, κύριε Ταούξη? Γιατί η αστυνομία δεν συνεργάζεται, δεν ερευνά, δεν ψάχνει την υπόθεση και δεν διαβάζει τα στοιχεία που προκύπτουν αντικειμενικά και καλόπιστα? Αλλά μα γιατί είχε λόγο η αστυνομία να πει είναι αυτοκτονία? Δεν ξέρω αν έχει λόγο. Όταν αναζητάς το δράστη μιας κατάστασης ή τέλος πάντων πώς έχει κανείς διαπράξει μια τέτοια αυτοχειρία. Κυρία, ας σας πω λοιπόν, στην Ελλάδα ζούμε, όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται. Και στο παρελθόν πολλές άλλες ανθρωποκτονίες καλύφθηκαν και εμφανίστηκαν σαν αυτοκτονίες. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα θυμούνται υποθέσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Πάντως σε μένα μου φαίνεται αδιανόητο να παίρνει ένας άνθρωπος τα στοιχεία, επιστήμονας, λαμπρός. Κανονικά και η ελληνική αστυνομία έπρεπε να έχει λαμπρούς συνεργάτες και επιστήμονες. Και είναι και συγγραφέας, δεν το είπατε, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία σχετικά με την επιστήμη του και είναι και το σημαντικότερο απ' όλα. Εξαιρετικός άνθρωπος. Μισό λεπτάκι. Μα χέρι εκτίμησης και στην αστυνομία. Το είπε ο κύριος Καραϊβάς. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, γιατί πρέπει 2 μήνες μετά οι ερευνητές της οικογένειας να αποκαλύπτουν αυτό? Και όχι με στοιχεία της αστυνομίας. Όχι με στοιχεία δικά σας. Σήμερα, αυτές οι φωτογραφίες σε ποιο φάκελο ήταν? Σήμερα ο συνεργάτης μου, ο Κωνσταντίνος ο Ζώης, επισκέπτεται αυτή τη στιγμή την εισαγγελία Αγρινίου και υποβάλλει υπόμνημα, παύλα αίτημα, μαζί με τη φωτογραφία αυτήν στον ουρανό, να στείλουν ξανά τους πραγματογνώμονες της αστυνομίας, αλλά με τα ειδικά φώτα, για να φωτογραφίσουν και άλλα τυχόν στοιχεία, αποτυπώματα, ευρήματα και που μέχρι κλίδες, τώρα τους Ταυσή, έχει διαφύγει. Και κλίδες που βρέθηκαν. Τους έχουν διαφύγει αυτά. Πρέπει να ερευνηθούν. Κλίδες που βρέθηκαν μετά. Τους έχουν διαφύγει αυτά. Κύριος Γκουρμπάτζης, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πραγματικά κρατήστε το τουλάχιστον και από μένα. Στα 3 χρόνια που παρουσιάζω αυτό εδώ, μου είναι αδιανόητο όλο αυτό που συζητάμε. Γιατί η αστυνομία δεν έχει λόγο να βγάλει κάτι ότι δεν είναι δολοφονία. Τι λόγο να έχει η αστυνομία? Το μόνο μου ερώτημα είναι γιατί πήγε η αστυνομία και όχι η πυροσβεστική. Έχει συμβεί και στα καλύτερα. Πήγε η πυροσβεστική. Είναι. Γιατί δεν άφησαν στην πυροσβεστική να κάνει το έργο της. Η πυροσβεστική πήγε. Πρώτη. Πρώτη. Πρώτη πήγε η πυροσβεστική. Άλλο πήγε, ακούστε. Η πυροσβεστική. Άλλο, ακούστε. Ναι. Άλλο πήγε και άλλο ανέλαβε την έρευνα. Αυτό που λέει ο κύριος Ταξής. Άλλο να πάω εγώ να κοιτάξω που είμαι νομικός και άλλο να πάει ο ειδικός επιστήμονας της ΔΕΕ να πάρει αποτυπώματα. Εγώ τι αποτυπώματα θα πάρω? Το ίδιο λέμε όμως. Πήγε η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική δεν την άφησαν. Δεν τη ανέθεσαν την υπόθεση και δεν την άφησαν να ναι, αλλά λάβει τι λόγο στοιχεία είχαν να μην την αφήσουν? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό ρωτάει. Αυτό ρωτάμε. Και είναι βασικό ερώτημα. Όλοι μαζί λοιπόν ρωτάμε αυτό και μαζί με εμάς που είμαστε εδώ, μαζί με τους ανθρώπους που είναι στο πάνελ και όλο το Πανελλήνιο. Γιατί με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε γιατί τέτοιες και τόσες παραλήψεις. Μάλιστα. Διαφημίσεις. Δείτε σήμερα, αποστολή στην Κρήτη, η Ζήνα συνάντησε τη μητέρα της 38χρονης Βουλγάρας που κατηγορείται ότι μαζί με τον ερωτικό της σύντροφο δολοφόνησαν τον 62χρονο σύζυγό της και γιατρό στην Κρήτη. Η μητέρα της κατηγορουμένης μεγαλώνει μόνη της τον 5χρονο γιο του ζευγαριού, ενώ διεκδικεί την επιτροπία του παιδιού και η αδελφή του θύματος. Είναι επιχρειές και... Όπα, είμαστε αέρα. Καλά παιδιά, είμασταν αέρα. Συζητούσαμε για άλλα θέματα.
Λοιπόν, συγγνώμη, για δεν ξέρω τι ακούστηκε, αλλά αγαπητέ ομάδα. Γιάννη, όταν είμαστε αέρα, ενημερώστε με και εμένα. Όχι, που το πες, δεν ακούστηκε πουθενά. Που το πες. Αν το είπε στο Θωμά, ο Θωμάς δεν μας το είπε. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρόντες όλοι, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πάμε στον κύριο Γκουρμπάτσι, τον κύριο Ανδριανό. Ανδριανέ μου, μας έλεγες πριν τις διαφημίσεις και συζητούσαμε εδώ στις διαφημίσεις και με τον κύριο Ταοξή, ότι εσύ παίρνοντας τις δύο σελίδες τις έκανες 42. Επιφυλάσσεσαι παίρνοντας τη δικογραφία να συμπληρώσεις. Εγώ ήθελα να δώσω μια απάντηση στον προβληματισμό που θέσατε προηγουμένως, γιατί η αστυνομία έκανε τόσα λάθη και παραλήψεις. Πιστεύω ότι η αστυνομία υποεκτίμησε, δηλαδή δεν αξιολόγησε ορθά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υπήρχαν. Έκανε μια αρχική εκτίμηση ότι πρόκειται για αυτοχειρία και η έρευνά της ήταν πλημελής από συγκεκριμένο λόγο. Όπως γράφω και στα συγγράμματά μου, όταν υπάρχει θανατηφόρα πυρκαγιά, πρέπει ο ακριτικός υπάλληλος τη σκηνή της πυρκαγιάς να την αντιμετωπίζει, να την ερευνά και να τη διαχειρίζεται σαν να είναι εγκληματική ενέργεια και ας προκύψει κάτι άλλο. Ξεκινάς έτσι, την αντιμετωπίζεις εγκληματική ενέργεια. Όχι εσφαλμένα όπως εδώ αυτοχειρία και σου προκύπτουν μετά αυτά τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι υποεκτιμήθηκε από την αστυνομία. Επιβεβαιώνει ότι από την αρχή χαρακτηρίστηκε αυτοχειρία. Το επιβεβαιώνει. Από την πρώτη μισή από ώρα. Πρώτη στιγμή, όχι, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις από την αστυνομία πριν λίγες μέρες ότι δεν χαρακτηρίστηκε. Πώς δεν χαρακτηρίστηκε, Δημήτρη. Για ρωές όλες τι ήταν. Απλώς θέλω να, πω, να μου απαντήσεις το ερώτημα που έθεσα πριν. Επιφυλάσσεστε ότι αν πάρετε και τη δικογραφία μπορεί να κάνετε συμπληρωματική. Εννοείται θα προκύψουν σωρία λαθών, περαιτέρω λαθών και παραλήψεων. Και να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ότι οι πραγματογνώμονες που ορίστηκαν δεν έκαναν αυτοψία όπως είχαν υποχρέωση στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή με το θύμα μέσα και τα πιστήρια μέσα. Απλά κάναν αυτοψία σε μια άλλη χρονική στιγμή, την επόμενη μέρα. Πιστεύω τότε διορίστηκαν, την επομένη διορίστηκαν, γι' αυτό και η αυτοψία τους, δεν θα εισφέρει όσα θα έπρεπε στον κύριο εισαγγελέα. Γιατί και η πραγματογνωμοσύνη θα έχει ελλείψεις αφού θα αλλοιώνεται η πραγματική συνολική εικόνα της πυρκαγιάς. Κύριε Γκουρμπάτσι, αναφέρατε λίγο πριν για ανακριτικό υπάλληλο που κάνει τις ανακρίσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Από τη στιγμή που υπάρχει πυρκαγιά, ο ανακριτικός υπάλληλος θα έπρεπε να είναι της αστυνομίας ή της πυροσβεστικής? Κοιτάξτε, δικονομικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί η αστυνομική είναι γενική ανακριτική υπάλληλη και επιλαμβάνονται προανακρίσεως σε κάθε έγκλημα. Όμως, επειδή δεν είναι ειδικοί, δεν γνωρίζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να ορίσουν τους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής να κάνουν αυτοψία και οι αστυνομικοί να κάνουν έρευνα και κατάσχεση πιστηρίων. Από κοινού θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε δεν αναπληρώνει σε καμία περίπτωση την πιο σημαντική ανακριτική πράξη μιας ποινικής υπόθεσης που είναι η αυτοψία. Είναι η πρώτη ανακριτική πράξη. Είναι η πράξη εκείνη η οποία δια της εκθέσεως που συντάσσεται μεταφέρεται στον κύριο εισαγγελέα ανάγλυφη η πραγματική εικόνα της πυρκαγιάς. Καταλαβαίνει ο κύριος εισαγγελέα διαβάζοντας την έκθεση αυτοψίας τι έχει συμβεί. Με τη συγκεκριμένη έκθεση δεν θα καταλάβει απολύτως τίποτε. Να κάνουμε και μια ερώτηση διευκρινιστική, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Γκουρμπάτσι, το αποτύπωμα της εθάλης που βρέθηκε στο επάνω μέρος της πόρτας του οδηγού. Εξωτερικά. Σημαίνει ότι αυτή η εθάλη βγήκε κατά τη διάρκεια που είχαμε την καύση, ή μπορεί κάποιος στη συνέχεια να είχε ανοίξει την πόρτα μετά, δηλαδή κάποιος από τους άνδρες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, και να βγει και η εθάλη εκτός? Μετά από δύο μέρες, ας πούμε, λέει ο. Μετά από πέντε ώρες, μετά από δέκα. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Η πόρτα ανοίχτηκε αμέσως μόλις αυτοκατασβέστηκε η φωτιά, ελλείψη οξυγόνου. Η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί βρήκανε πόρτες και παράθυρα κλειστά. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ταοξή. Τι να πω, δεν λέω τίποτα. Υποκλίνομαι στο επιστημονικό ανάστημα και στο ερευνητικό, στις ερευνητικές ικανότητες του κυρίου Γκουρμπάτση. Δεν λέω τίποτα, δεν συμπληρώνω τίποτα. Απλά ένα τελευταίο μήνυμα. Τις επόμενες μέρες θα επισκεφτούμε πάλι τον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωτικών Αγρινίου για να του υποβάλουμε το υπόμνημα του κυρίου Γκουρμπάτση για να δει πόσο διαφορετικά βλέπει τα πράγματα επιστημονικά. Κοιτάξτε, ένα βιβλίο όταν έχει 42 σελίδες είναι διαφορετικό από τις δύο. Με σχόλια, με νομολογία. Από όποια πλευρά και να το δείτε, από το τέλος θα το διαβάζετε προς την αρχή ή από την αρχή προς το τέλος. Το ξαναλέω. Έχουμε και άλλα στοιχεία που θα σας αποκαλύψουμε, όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αχ, καταλάβαμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά, πιστέψτε με. Εμένα σήμερα μου ξεκαθαρίστηκαν πάρα πολλά. Και όχι μόνο σήμερα, Ζήνα. Όχι, σήμερα ξεκαθάρισα κι εγώ κάποια πράγματα. Δηλαδή, όπου είχα κάποια αμφιβολία, μου λύθηκε. Πάντως είναι πρώτη φορά που σε τέτοιο έγκλημα δεν έχουμε έκθεση της πυροσβεστικής, να το πούμε. Γιατί σε κάθε δικογραφία, όταν υπάρχει μια πυρκαγιά και ένας νεκρός, έχουμε πάντα μια έκθεση της πυροσβεστικής. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό εξωτερικά του αυτοκίνητου, βρωμιά? Ποιος ξέρει. Άπλυτο. Δηλαδή, άμα έρθει στο δικό μου που είναι άπλυτο. Καταλαβαίνεις. Είναι καθαρό. Ένα λαδάκι έχει τρέξει σε ένα σημείο. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να είναι. Μην αποτρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, καθαρό το μισό αυτοκίνητο, το μισό βρώμικο. Σε συνδυασμό. Και γιατί τόσο καιρό αποκρύπτανε αυτό το πράγμα? Όλοι είπανε, αν υπάρχει τέτοιο, είναι σε κάθε περίπτωση έγκλημα. Δεν μπορεί η γυναίκα να κλείσει, να βγει και να μην. Σε συνδυασμό με όλα τα προσωπικά της αντικείμενα που είναι διάσπαρτα μέσα και έξω από το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και επιβεβαιώνομαι που λέω, το αυτοκίνητο παραπέμπει σε εικόνα μάχης. Μάλιστα. Επειδή τώρα είχαμε προγραμματισμένο να δούμε το κομμάτι με την μαμά της Βουλγάρας που πήγα εγώ στην Κρήτη, δεν χωράει όμως. Θέλω να πάμε, δεν χωράει όχι στην εκπομπή, σε αυτό το κομμάτι τώρα μέχρι να δώσουμε διαφημίσεις. Θέλω να πάμε στην Αναστασία μου, γιατί θέλω να σας ζητήσω το καλό να κάνετε σήμερα, έτσι να ξεκινήσουμε και να βοηθάμε τον συνάνθρωπο και την αλληλεγγύη, γιατί είδατε τι είπε ο Ηλίας Βρετός βγαίνοντας. Εγώ άλλαξα σαν άνθρωπος. Αν λοιπόν κάνεις, αν φορέσεις τα παπούτσια της Αναστασίας, περπατήσεις με τα δικά της και δεις με τα δικά της μάτια, τότε θα κάνεις αυτό που θέλω να κάνετε και να βοηθήσετε την Αναστασία. Να δούμε το βιντεάκι για να τη θυμηθείτε ποια είναι η Αναστασία και μετά η Ευγενία Υπουλοπούλου, ο καλός άγγελος που έχει πάει εκεί, με τη μαμά της την Σιβίλα και την Αναστασία, θα σας καλέσουν να βοηθήσετε. Ξέρω πως θα το κάνετε. Δεν είναι πολλά. Είναι όμως για εκείνους τα απαραίτητα. Να έχουν χρήματα για τα φάρμακα, να φύγει η τοξικότητα από μέσα τους. Αλλά αν εσείς κάνετε το καλό, θα φύγει και η δική σας. Ποια είναι η δική μας τοξικότητα? Πως θέλουμε καμιά φορά το κακό του συνανθρώπου μας. Γιατί έτσι εμείς νιώθουμε πως είμαστε καλύτερα. Αν ο άλλος πονάει πιο πολύ, εμείς πονάμε λιγότερο. Πόσο ψέμα. Δείτε. Η Αναστασία ήταν ένα δραστήριο κορίτσι γεμάτο υγεία. Είχε όνειρο να σπουδάσει ενώ ασχολιόταν και με τον αθλητισμό. Όμως από ένα λάθος, όπως τα πει η ίδια, βρέθηκε καθυλωμένη στο κρεβάτι τα τελευταία 10 χρόνια. Πήγα σε γυναικολόγο να μου ρυθμίσει τον κύκλο, γιατί ένα μήνα είχα περίοδο, ένα μήνα δεν είχα. Και μου έδωσε ορμόνες ιστρογόνα χωρίς ορμονικό έλεγχο, παρόλο που του είχα πει μήπως χρειάζονται εξετάσεις περαιτέρω και μου είπε όχι. Από τη μία μέρα στην άλλη, εκεί που ήμουν δραστήρια, βρέθηκα σε ένα κρεβάτι. Με απλά λόγια, δεν μπορώ ούτε να περπατάω μόνη μου, ούτε μπορώ να εξυπηρετούμε μόνη μου. Πρέπει να μου τα κάνω ούτε να κάνω μπάνιο μόνη μου, τίποτα. Έχω να κοιμηθώ 10 χρόνια, συντηρούμε με συμπληρώματα. Η Αναστασία πριν από λίγους μήνες, με δύναμη ψυχής, ήρθε στο πλατό της εκπομπής συνοδευόμενη από τη μητέρα της. Δεν πρέπει να τα παρατάμε όταν μας τυχαίνονται. Πρέπει να το παλεύουμε, γιατί πιστεύω ότι αξίζει να ζήσουμε. Υπάρχει μια ζωή και πρέπει να παλεύουμε για τη ζωή μας. Και εγώ θέλω να γίνω καλά γρήγορα. Γιατί θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ κόσμο. Γιατί βλέπω ο κόσμος υποφέρει και πολλοί τα παρατάνε πάρα πολύ εύκολα. Βλέπω ανθρώπους που έχουν μικροπροβλήματα και ένα πονοκέφαλο και κάτι και μου λένε δεν μπορώ. Εγώ τραβάω μαρτύρια. Φρίκι. Είναι μια κατάσταση που είναι φρικτή. Θέλω να τελειώσω. Μανούλα, όταν τη βλέπεις τώρα με τόση δύναμη που έχει, τόσο πολύ μεγάλη δύναμη, βλέπω στα μάτια σου πως νιώθεις πολύ γεμάτη. Βέβαια. Βέβαια, είναι μεγάλο κατόρθωμα που φτάσαμε αυτή τη στιγμή μέχρι εδώ.
Έπειτα από τόσα χρόνια κατάφερε να σηκωθεί όρθια, σκορπώντας συγκίνηση. Και θέλω να δείξουμε στον κόσμο αγάπη μου, τα βηματάκια. Μπράβο. Όπο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σήμερα η Αναστασία, εκτός από την αποτοξίνωση του οργανισμού της, παλεύει και με τον ιό του έρπιτα, ο οποίος μπορεί να γιατρευτεί στη Γερμανία με μια νέα θεραπεία. Πάμε λοιπόν κατευθείαν σε αυτή την οικογένεια, σε απευθεία σύνδεση, γιατί για να ξανασηκωθεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Αγαπητή μου Σιβίλα, αγαπητή Αναστασία, να δώσω πρώτα το λόγο στην Ευγενία μου, στον καλό άγγελο που ήρθε στο σπίτι σας. Ευγενία μου, ο λόγος σε σένα, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, καλό μεσημέρι σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι της Αναστασίας, η οποία δίνει ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Βρίσκεται στο στάδιο της αποτοξίνωσης. Χρειάζεται μια νέα θεραπεία, η οποία κοστίζει περίπου 3.000 ευρώ και είμαστε εδώ όλοι για να κάνουμε έκκληση στον κόσμο, προκειμένου να τη βοηθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της και να πάρει πίσω τη ζωή της. Πριν ακούσουμε την Αναστασία, να πω ότι η Ιωάννα μου έχει ανεβάσει στη σελίδα μας τον αριθμό λογαριασμού. Δεν είναι πολλά, είναι 3.000 ευρώ που πρέπει να συγκεντρωθούν. Την άλλη φορά μαζεύαμε για το ρεύμα και το μαζέψατε. Σας είπα, ένας καφές είναι από τον καθένα από εσάς, 5 ευρώ για να μαζέψουμε τις 3.000 που χρειάζεται η Αναστασία. Αναστασία μου, κάνουμε έκκληση στον κόσμο και θα το πετύχουμε. Καλησπέρα, Ζήνα μου. Περνάω ένα μεγάλο Γολγοθά, υποφέρω πάρα πολύ, τραβάω μαρτύρια. Πονάω φρικτά, δεν κοιμάμαι τα βράδια. Είμαι τώρα σε πάρα πολύ δύσκολη φάση θεραπείας. Γιατί εκτός της τοξικότητας που είχε αποτοξινωθεί σε μεγάλο βαθμό ο οργανισμός μου, βρήκαμε έξω ότι υπάρχει και πίσω είναι κρυμμένο. Είμαι σε κάθε κύτταρο γεμάτο από έρπιτα. Οπότε αυτές είναι οι δύο αιτίες που πρέπει να καταπολεμηθούν για να μπορέσω να πάω στην αποκατάσταση. Λοιπόν, αλλά τραβάω μαρτύρια με όλα. Ξέρω, καρδιά μου, Αναστασία, που μιλάμε συνέχεια, αλλά τι σου λέω, θα βγει το φως. Ακριβώς, δεν τα παρατάω καθόλου. Έχω στόχους και θέλω να γίνω καλά. Έχω κουραστεί να είμαι σε ένα κρεβάτι. Γι' αυτό παλεύω με νύχια και με δόντια να τα καταφέρω. Καταρχήν, έχεις βάψει το δωμάτιο πορτοκαλί. Ήλιος, φως. Ναι. Πάμε στα αισιόδοξα. Επιπλέον. Είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά το παλεύω, δεν τα παρατάω. Και βρήκαμε έξω μια θεραπεία που. Για να καταπολεμηθεί και ο έρπιτας και άμα συγκεντρωθούν αυτά τα χρήματα θα μπορέσω να τον καταπολεμήσω με δυσκολία βέβαια, αλλά ευτυχώς βρέθηκε θεραπεία να τελειώσω να πω στην αποκατάσταση. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές ότι ο μπαμπάς είναι ψαράς, ψαρεύει, τους στέλνει για να ζούνε, ό,τι βγαίνει, δεν μπορούν να μαζευτούν αυτά τα 3.000 τώρα και την άλλη φορά το ρεύμα που είχε μαζευτεί περίπου στα 1.100 πόσο ήταν το μαζέψαμε. Είναι μια θεραπεία αυτή που θα είναι για ένα χρόνο, για να κάνει, για να αποτοξινωθεί ο οργανισμός και να φύγει ο έρπιτας. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ξέρετε να κάνετε το καλό. Σιβίλα μου, καταρχήν πες μου νέα από τον άντρα σου. Ναι, πάει καλά το ψάρεμα. Κάνει ό,τι καλύτερο, τρέχει συνέχεια, δεν μας αφήνει. Αυτό είναι πάντα ήταν εργατικός και θέλει να γίνει καλά το παιδί του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Αγάπη μου. Έλα, πάμε να κάνουμε έκκληση στον κόσμο. Κάντε το εσείς με τη δική σας φωνή να ακουστεί και είμαι σίγουρη πως μέσα σε 2 μέρες τα έχουμε μαζέψει. Πάμε. Έλα, Αναστασία. Έλα, Αναστασία. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κόσμο που τόσο καιρό είναι δίπλα μου και με στηρίζει και πάρα πολύ. Και θα ήθελα σας παρακαλώ για να μπορώ να καταφέρω αυτή τη θεραπεία και να σταθώ στα πόδια μου, που το ευχαριστώ το φίλο και στον κόσμο που είναι δίπλα μου, να με βοηθήσει ακόμα μια φορά να μπορώ να συνεχίσω αυτή τη θεραπεία. Γιατί δεν μπορώ τώρα να αφήσω μια θεραπεία που βρέθηκε λύση. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχει λύση. Εμένα βρέθηκε λύση, είναι συμβατή, μου ταιριάζει, πάει καλά. Να μπορώ να σταματήσω τώρα αυτή τη θεραπεία που έκανα τόσο μεγάλο, τόσα χρόνια αγώνα για τώρα να τα απαντήσω, όχι. Και θα ήθελα σας παρακαλώ να με βοηθήσει ο κόσμος να μπορώ να σταθώ πάλι στα πόδια μου και να συνεχίσω με φυσιολογική ζωή όπως ζει ο καθένας, που για μερικούς είναι αυτονόητο, για μένα όχι, γιατί τόσα χρόνια στην ακρεβάτη είμαι. Σιβίλα. Μάνα, μίλα και μάνα. Συμφωνώ απόλυτα. Ακριβώς, γιατί δεν μπορώ πλέον πια να τη δω στο κρεβάτι. Θέλω να πετάει, θέλω να βγαίνει, θέλω να ερωτευτεί, θέλω να κάνει αυτό που δεν έκανε τόσα χρόνια. Αγάπη. Αυτό είναι η επιθυμία μου, πάρα πολύ.
να ερωτευτεί, να σταθεί στα πόδια της. Σας παρακαλώ όλος ο κόσμος να μας βοηθήσει ακόμα. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. 3.000 ευρώ θα τα μαζέψουμε. Δεν είναι πολλά για τη θεραπεία. Ευγενία μου, καλέ μου Άγγελε, κάνε και εσύ έκκληση στον κόσμο, γιατί έχεις πάει σε αυτό το σπίτι, Ευγενία μου, ξέρεις αυτή την οικογένεια. Συνομιλείς και εσύ συνέχεια μαζί τους. Πάμε να δώσεις και εσύ το δικό σου. Ακριβώς, και επειδή η Αναστασία είναι ένα πάρα πολύ νέο κορίτσι και βρίσκεται στο τελικό στάδιο προκειμένου να σταθεί στα πόδια της, έχουμε πάρα πολύ λίγο δρόμο ακόμα και είναι κρίμα να σταματήσει τώρα τη θεραπεία. Οπότε, όποιος μπορεί, ακόμα και ένα ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέντε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη πως θα πούμε τα καλά νέα σε 2 μέρες από τώρα. Είμαι πολύ σίγουρη, γιατί ξέρω το συνέστημα του συνανθρώπου μου. Ξέρω πως η αλληλεγγύη και αυτή η καρδιά τους έχει ενώσει. Και επειδή διανύουμε και δύσκολη περίοδο σε εθνικά θέματα και εθνικά ζητήματα, τουλάχιστον ας μην ξεχάσουμε πως είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες πατάνε γερά την πότα τους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Δείτε σήμερα. Αποστολή στην Κρήτη. Η Ζήνα συνάντησε τη μητέρα της 38χρονης Βουλγάρας που κατηγορείται ότι μαζί με τον ερωτικό της σύντροφο δολοφόνησαν τον 62χρονο σύζυγό της και γιατρό στην Κρήτη. Η μητέρα της κατηγορουμένης μεγαλώνει μόνη της τον 5χρονο γιο του ζευγαριού, ενώ διεκδικεί την επιτροπία του παιδιού και η αδελφή του θύματος. Στις 7 Οκτωβρίου του 2017 ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα. Θύμα ένας 62χρονος καρδιολόγος γνωστός στην τοπική κοινωνία της Ιτίας. Δράστες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας 37χρονος αστυνομικός από τη Βουλγαρία και η 38χρονη σύζυγος του άτυχου γιατρού. Το στιγερό έγκλημα σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί και ενώ ο 62χρονος καρδιολόγος ταξίδευε με το αυτοκίνητό του από τη Σιτία προς το Μακρύ Γυαλό, όπου επίσης διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο. Η φωνική ενέδρα είχε στηθεί από τον 37χρονο αστυνομικό που γνώριζε τη διαδρομή που ακολουθούσε κάθε Σάββατο ο γιατρός στο 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σιτίας Ιεράπετρας. Εκεί, και ενώ ο γιατρός περνούσε από το σημείο, το αυτοκίνητό του γαζώθηκε από τις σφαίρες του κυνηγετικού όπλου του 37χρονου αστυνομικού. Το θύμα κινητοποίησε το αυτοκίνητό του, βγήκε έξω και τότε δέχθηκε τις χαριστικές βολές. 3 μήνες μετά το φωνικό, η 38χρονη δήλωσε ότι αποποιείται την κληρονομιά του συζύγου της, ενώ η μητέρα της διεκδικεί την επιτροπία του 5χρονου αγοριού που είχε αποκτήσει το ζευγάρι. Τη δική τους απάντηση δίνουν μιλώντας στην εκπομπή η αδελφή και ο γαμπρός του θύματος. Ντροπή τους κιόλα να με κατηγορούν και από πάνω. Θέλω να πάρω περιουσία. Εγώ έχω περιουσία. Έχασα τον αδελφό μου και βλέπω τώρα εδώ που κάθομαι το σπίτι του που ερχόταν και δεν σας πω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ως αδελφή του θύματος, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το κίνητρο της δολοφονίας? Αυτά τα χωράφια, τα λεφτά, αυτά. Θεωρείτε ότι κίνητρο της δολοφονίας ήταν καθαρά η περιουσία του αδελφού σας, η πολύ μεγάλη περιουσία? Αυτή τα οργανώσανε. Η σχέση σας με τον αδελφό σας πώς ήταν? Γιατί ακούστηκε ότι είχατε απομακρυνθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν είχατε σχεδόν καμία επαφή. Όχι, εξαιτίας της, ναι. Δηλώσε ότι αποποιείται την περιουσία του σύζυγου της. Συγγνώμη, η δολοφόνος παίρνει περιουσία. Εσείς θα διεκδικήσετε την επιμέλεια του 5χρονου εγγονιού σας? Την επιμέλεια. Εγώ θέλω να δω πώς θα βρεθεί τρόπος να κάνουμε ένα DNA. Αν είναι δικό του, βέβαια θα το φροντίσουμε. Είστε ο γαμπρός του καρδιολόγου. Πώς αντιμετωπίσετε πλέον όλες τις εξελίξεις, την αποποίηση της κληρονομιάς την οποία προέβη η σύζυγός του, αλλά και την διεκδίκηση της επιτροπίας από την μητέρα της σύζυγου του κουνιάδου σας? Καταρχάς, εμάς στόχος μας είναι να δικαστεί η σύζυγος, δηλαδή ας του Μακαρίτη, ας την πούμε σύζυγος, είναι ειδική αυτούργος, διότι τα είχε προσχεδιάσει αυτά από χρόνια. Η περιουσία είναι όντως τόσο μεγάλη? Τις τράπεζες τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι να υπάρχουν. Τα κίνητα πάντως πρέπει να είναι πάνω από
3-4 εκατομμύρια. Τα μετρητά δεν τα οικονομίζω. Ναι. Αλλά και τα μετρητά πρέπει να είναι πάρα πολλά από ό,τι λέγεται. Ίσως είναι και τα μετρητά να είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια. Την Τετάρτη λοιπόν είναι το δικαστήριο για την Επιτροπή του Παιδιού. Εκεί θα βρεθούν αντιμέτωπες οι δύο οικογένειες. Εγώ συνάντησα βέβαια την μητέρα της Βουλγάρας που αυτό το διάστημα κρατάει το παιδί. Και όπως λέει η μητέρα, η κυρία Ιβάνκα, μόνο εκείνη γνωρίζει το παιδί. Η άλλη πλευρά δεν το έχει δει καν. Τη ρωτάω βέβαια αν το παιδί είναι του γιατρού. Δείτε πώς απαντά και έχει σημασία να δείτε πώς μια μάνα αποτυπώνει στην ψυχή της αυτό που συνέβη. Το παιδί της εγκλημάτισε, της μιλάει για αυτή της την πράξη ή τη ρωτάει αν το έκανε ενώ είναι στη φυλακή ή μια μάνα ξέρει να σιωπά. Παρακαλώ. Κυρία Ιβάνκα, έρχομαι εδώ στο σπίτι σας, στη Σιτία, όπου μένετε μαζί με το 5χρονο αγόρι της κόρης σας, ναι, λόγω του ότι εκείνη βρίσκεται στη φυλακή. Ναι. Είδα ένα μικρό άγγελο, σας συνάντησα μαζί και θέλω να πω πως ο μικρός σας κοιτάζει συνέχεια στα μάτια. Τον άκουσα να επικοινωνεί με τη μανούλα του μέσα από τις φυλακές. Ναι. Είστε πολύ στενά όλοι, ναι, μαζί σαν οικογένεια, ναι, ναι, παρότι η κόρη σας είναι στη φυλακή. Ναι, το αγωνάκι τον αγαπάω πάρα πολύ. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να ζήσει. Χωρίς εμένα, συνέχεια με ψάχνει. Γιαγιά, δεν θέλω να πεθάνει, σε θέλω πάρα πολύ. Εγώ το παιδί του θέλω εγώ να το μεγαλώσω. Εγώ. Δεν το ξέρει κανένας άλλος αυτό το παιδί. Εσύ αυτή τη στιγμή ήρθες στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία, ναι, πριν πόσα χρόνια? Από τη 2001. Η κόρη σου ήταν εδώ ήδη? Όχι. Μετά ήρθε? Μετά ήρθε. Ο γιος σου ήταν ήδη? Ο γιος μου ήρθε πριν. Από όλους? Από όλους. Πριν. Αυτός είναι πολλά χρόνια εδώ. Ήρθε μετά η κόρη και ερωτεύτηκε το γιατρό, πήγε και δούλεψε στο γραφείο του. Πώς γνωρίστηκαν για να γίνει αυτός ο γάμος τελικά? Εντάξει, γνωριστήκαν κάπου εκεί στο κέντρο. Ναι. Και αρχίζει να δουλέψει μαζί του και μετά. Δύο χρόνια δούλευε μαζί και μετά παντρεύτηκε με το γιατρό. Άρα στην αρχή ήταν η γραμματέας του. Ναι. Του κρατούσε όλο το ιατρείο. Βέβαια. Μετά αγαπήθηκαν, ναι, ναι, και, ναι, παντρεύτηκαν. Ναι, ναι. Το παιδί πότε έρχεται? Το παιδί 2013. Το παιδί ήταν κάτι που ο γιατρός το ήθελε πάρα πολύ? Βεβαίως. Το ήθελε? Βέβαια. Γιατί ήταν και μεγάλος σε ηλικία. Κοίταξε, μεγάλος, αλλά δεν φαίνεται να είναι μεγάλος. Ήτανε πολύ καλά. Ήτανε πάρα πολύ αγαπημένη με το κόρη μου. Μετά από τα 2 χρόνια που έχουν περάσει, ναι. Η κόρη σου τι σου έλεγε? Ξέρεις, πότε τα παιδιά δεν λένε όλα. Δεν λένε όλα. Τι έχουνε. Σε σένα δεν έλεγε κάτι? Δεν μου έλεγε τίποτα. Ακούς λοιπόν ότι την κόρη σου την έχουν στην αστυνομία για να δώσει κατάθεση για το συμβάν που έγινε με τον γιατρό. Τρέχεις μαζί της εκείνη τη στιγμή, παίρνεις το παιδί, τι κάνεις? Κοίταξε τώρα να σου πω πώς έγινε αυτά τα πράγματα. Ναι. Κάτι μέρα περνάει μια γυναίκα από εδώ.
κάτι μέρα το πρωί και πηγαίνει στη δουλειά. Ναι. Και μετά πήγε κάτι στις 8.30, μετά από 20 λεπτά, 30, με παίρνει τηλέφωνο και λέει κάτι έγινε με τον Χρήστο, αλλά δεν μπορώ να σου πω τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Λέει, θα σε πάρω, τα μάτω, θα σε πάρω τηλέφωνο. Μετά με παίρνει τηλέφωνο, είναι αλήθεια, λέει, αλλά δεν ξέρει τι είναι. Κάτι τροχαία, κάτι τυχήματα, κάτι τέτοιο μου είπε. Και μετά παίρνω τηλέφωνο εγώ στη κόρη μου και λέω, κάτι έγινε με τον Χρήστο. Αυτή άρχισε να κλαίει. Παίρνει κάποιους φίλους του Χρήστου, αλλά δεν απαντούν κανένας. Και εγώ αυτή τη στιγμή πήγα εκεί να δω τι έγινε, ήταν η αστυνομία μέσα. Στην κόρη. Ναι, ναι. Το πήγα... παιδί ήταν μαζί της. Ναι. Το παιδί ήταν, κατεβάσανε το παιδί από πάνω και η κόρη μου και μπήκαμε στην αστυνομία μαζί. Αλλά αυτή έφυγε πάνω, πήγε πάνω, που είναι η αστυνομία, εγώ έμεινα κάτω με το παιδί. Αυτός μου είπε να το βγάλεις λίγο, να το κάνεις βόλτα. Πήγαμε κάτω και μετά λέει, έλα να πάμε στην αστυνομία να δούμε η μαμά. Και μετά ένας αστυνομικός πήρε το παιδί και πήγε εκεί να το δει, να δει το παιδί. Αυτός όταν την είδε, έκανα μυτό ομέσως. Αλλά αυτή τη λέγανε, έλα να πάμε στο Νιάπολη και θα σε γυρίζουμε πίσω. Δεν το γυρίζουνε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορούσα να πάρω ούτε δικηγόρος, ούτε τίποτα. Κατάλαβες, με το παιδί μπορώ να τρέχω. Ήτανε Σάββατο, Κυριακή. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όμως, εσείς, από εκεί και πέρα, δεν ξαναβλέπετε την κόρη σας. Όχι. Όχι. Παίρνετε το παιδί και το, ναι, έχετε μαζί σας από τότε. Βέβαια, βέβαια. Πόσος καιρός έχει περάσει που το παιδί είναι μαζί σας? Αυτό από τη 7 που έγινε αυτό, 7 Οκτωβρίου, από τότε το παιδί είναι εδώ. Η άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή αμφισβητεί αν το παιδί είναι του γιατρού, αλλά διεκδικεί και την επιμέλεια του παιδιού. Ναι. Και... η άλλη πλευρά ξέρει το παιδί αυτό, το έχει δει? Όχι. Καθόλου. 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 Ούτε έχουν μιλήσει με το αδερφό σου ή αυτή. Ούτε η Άσο, ούτε τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ούτε το παιδί. Δεν το έχουν δει καθόλου. Καθόλου. Ούτε τηλέφωνο. Από τότε, από πριν δεν είχαν σχέση. Αλλά από τότε που έγινε αυτό, να ρωτήσουν αυτό το παιδί. Στη βάφτιση ήρθανε του παιδιού? Όχι, όχι. Δεν το κάλεσε. Δεν το κάλεσε ο Χρήστος. Άρα, αυτό το παιδί γνωρίζει μόνο τη μαμά του, ναι, το γιο σας και εσάς. Εμένα, ναι. Ναι. Να μιλήσεις έλα, να μιλήσεις τη μόνο αυτή τη μέρα. Ναι. Δεν μπορώ. Ναι, σε αγαπώ. Σε αγαπώ. Έτσι. Το βλέπουμε εδώ στο σπίτι, το είδαμε να παίρνει και τηλέφωνο τη μαμά, να τον παίρνει μάλλον η μαμά και να μιλά μαζί του. Γράφει ελληνικά, μιλάει ελληνικά. Ναι, ναι. Και είναι ένα πολύ χαρούμενο παιδί. Βεβαίως. Τι σου λέει κάθε μέρα που περνά? Λέει, μου λείπει η μαμά μου. Ψάχνει τη μαμά του συνέχεια. Συνέχεια. Μαμά, σ' αγαπώ. Μαμά, σ' αγαπώ. Όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι και δεν μου το λέει έτσι, λέει, τι έχεις παιδί μου, τι σκέφτησαι? Σκέφτομαι τη μαμά μου. Αυτός τώρα δεν ξέρει ακριβώς τι είναι. Κάτι του είπαμε. Τι του είπατε? Ξέρει ότι ο μπαμπάς του έχει πεθάνει. Και για τη μαμά τι είπατε? Κάτι δουλειά κάνει. Τι μπορούμε να πούμε? Μπορείς να του πεις κάτι? Δεν μπορείς. Και τα βράδια όταν την αναζητά και παίρνει τηλέφωνο, δεν θέλει να πάει να τη δει?
αυτή του λέει, θα με δεις, τορτώ. Πρέπει να του λέει κάτι για να το πιστέψει το παιδί. Καμιά στιγμή τα μάτια, τι να σου πω τώρα εγώ. Εδώ πάει σχολείο. Ναι, ναι. Πηγαίνει, στο προνήπιο. Τον είδα ζωγραφίζει, γράφει το όνομα. Εγώ του μαθαίνω να ζωγραφίσει, να γράφει όνομα για το τείο, για το εμένα, για τον μπαμπά του, για τον μαμά του. Εγώ το μαθαίνω. Γιατί θέλω να το μάθω, να το γράφω για να πάει να μάθει αγγλικά. Το ξέρεις πόσο μετράει μέχρι 20 από το ίντερνετ του φλέπει αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ έξυπνο το παιδάκι. Τον είδα και πολύ όμορφο παιδάκι είναι. Ιβάνκα μου, ότι ο μικρός καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης κάθεται πίσω στο τραπεζάκι της κουζίνας, ζωγραφίζει και είναι πάρα πολύ ήσυχος. Είναι πολύ καλό παιδάκι. Το παιδάκι είναι καλό διότι είναι μαζί μου. Να σου πω στην αλήθεια. Για να πάει στο κάποιος άλλος να πάει, δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Ναι, θα έχει προβλήματα. Μεγάλα προβλήματα θα έχει. Έχει μάτι από τη μικρό, από τη τόσο μικρό στην αγκαλιά μου. Εγώ το πρόσεχα από τη μικρό. Ναι. Η κόρη μου δούλευε στο ιατρείο. Εγώ πήγαινα από το πρωί μέχρι 2:30, πότε μπορεί να καθυστερούν. Και μετά πάλι το βράδυ, να ξέρεις τι έχω περάσει εγώ. Το βράδυ όταν έρθω εδώ να φτιάξω τα πράγματα, το βράδυ πρέπει να πάω εκεί και θα βγουν όξο. Πρέπει να το κοιτάζω εγώ. Έχει φίλους. Κοίταξε, αυτό στο σπίτι δεν είχε παιδιά και εδώ που τα μένουν ένα Αλβανός και ένα μικρό παιδάκι, πότε κατεβαίνει. Τώρα λείπει αυτό το παιδί. Δεν έχει παιδιά εδώ κοντά που είναι γειτονιά. Στο σχολείο. Εκεί περνάει πολύ καλά στο σχολείο. Του μιλούν όμορφα. Ναι. Δεν έχει δημιουργήσει άλλο τώρα, παιδάκι πρόβλημα. Α, ή άλλο ήθελα να σου πω. Το πηγαίνω εγώ σε ιατρείο όταν έχει κάτι πρόβλημα, κάτι καταλαβαίνω ότι νιώθει δεν είναι καλά, έχει μίξει, έχει βήκα. Συνέχεια. Τα εμβόλιο, όλα τα κάνω εγώ. Το πας και σε παιδοψυχολόγο. Τώρα δεν θα πάμε διότι το παιδί είναι καλά. Αν συμβεί κάτι, τότε θα πάμε πάλι. Αν συμβεί. Μέχρι τώρα δεν έχουμε τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάθεστε εκεί που μου είπες στο κρεβατάκι παρέα το βράδυ που κοιμόσαστε. Ναι. Ποια στιγμή σε φέρει σε δύσκολη θέση. Σου είπε κάτι και δεν ξέρεις τι να το απαντήσεις. Δεν με ρώτησα μόνο για αυτό που λέει το λείπει το μαμά του. Ναι. Τίποτα άλλο. Γιαγιά, αγκαλιά, αγκαλίτσα και κεμάτια. Όπως είναι ήσυχο τώρα. Ναι. Αγκαλίτσα και σε ζητάει λιγάκι. Ναι, ναι. Με ψάχνεις καλό μου. Αγάπη μου. Είσαι πόσο είναι. Ναι. Και μ' άρεσε γιατί πριν που το είδα να ζωγραφίζει και να γράφει το όνομά του έβαλε έντονα χρώματα. Είδες το παιδί σου να μπαίνει στη φυλακή για έναν έρωτα. Είπες γιατί η κόρη μου το έκανες αυτό. Κοίταξε τώρα αυτό. Αλήθεια θέλω να μου πεις. Αυτό τώρα θα της πω όταν είναι μαζί μου. Δεν μπορώ να το σου πω τώρα να πάω εκεί να της στείλω χουράω. Κατάλαβες. Τι να πω άλλο. Δεν μπορώ να πω άλλο. Θεωρείς πως η κόρη σου βοήθησε τον κατηγορούμενο, τον δράστη, για να σκοτώσει τον γιατρό. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αυτό, δεν νομίζω. Αυτή δεν ήξερε τίποτα. Αυτό. Δεν έχει τέτοιο ομιλό να το κάνει αυτή. Δεν έχει. Σα το λέω αλήθεια.
Γιατί υπάρχει ένα μήνυμα που έλεγε «Έφυγε από το σπίτι». Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μήνυμα. Τώρα που άκουσα, εγώ δεν το ξέρω, διότι τόσο καιρό περιμένουμε κάτι μηνύματα. Mm. Αλλά δεν είναι. Αυτή, τώρα ακούω, κοίταξε, αυτό τώρα δεν είναι δουλειά μου να το, το πω αυτό. Mm. Αυτό θα σου πει η δικηγόρος. Εγώ δεν ήξερα λεπτομέρειες, τι γράφει εκεί, τι έχει βγει η απόφαση, δεν το ξέρω αυτό. Εσείς θα ξαναπάτε στα δικαστήρια για να διεκδικήσετε την επιτροπία του παιδιού. Ναι, ναι. Απέναντί σας θα έχετε την αδερφή του γιατρού, ναι, η οποία ισχυρίζεται ότι πρέπει να γίνει τεστ DNA να αποδειχτεί αν το παιδί είναι της κόρης σας. Όταν θέλουν να κάνουν, γιατί, αν θέλουν να κάνουν, εμείς είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και το παιδί είναι δικό του. Επίσης, παραχωρεί η κόρη σας όλα τα χρήματα στο παιδί, δηλαδή αποποιείται της κληρονομιάς του γιατρού, οπότε τα χρήματα πηγαίνουν στο παιδί. Ναι. Και το τρίτο είναι πως βρέθηκαν κάποια χρήματα στο ιατρείο, τα οποία και κατασχέθηκαν. Η άλλη πλευρά μιλάει για 5 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν κάνω λογαριασμό καθόλου. Παιδί μου ενδιαφέρει αυτό. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει τι έχουν ή τι δεν έχουν. Εσύ πώς ζεις τώρα εδώ? Μπήκαμε σε ένα σπιτάκι εδώ απλό. Παίρνω σύνταξη, παίρνω. Σύνταξη. Από τι άντρας μου παίρνω σύνταξη. Ναι. Πέθανε πριν πόσο καιρό? Σεπτέμβριο. Ελληνική σύνταξη? Ελληνική. Ελληνική, Ναι, ελληνική. Άρα εσείς τώρα ζείτε και μεγαλώνετε αυτό το παιδί? Βέβαια. Με τη σύνταξη? Με το σύνταξη. Δεν ζητάω κάτι άλλο. Τι να μπορώ να κάνω εγώ? Μπορώ να ζητάω? Τώρα ό,τι έχουμε αυτό θα ζούμε. Θα προσπαθώ να... για το παιδί να έχει ό,τι θέλει τώρα. Το παιδάκι θα το προσέχω εγώ όσο μπορώ. Και δεν είμαι τόσο μεγάλη. Μεγάλη είμαι, αλλά... Πόσο ετών είσαι? Δεν ξέρω πόσο μου φαίνεται. Μικρή φαίνεσαι, άσε, φαίνεσαι μικρή, αλλά πες πόσο είσαι. 70. Είσαι 70? Ναι. Ούτε όχι. 55 δεν φαίνεσαι? Όχι, μεγάλη είμαι, αλλά... έχω περάσει εγώ πάρα πολλά, αυτό... Πέρασες δύσκολα? Βέβαια. Πώς και πήρατε την απόφαση να έρθετε στην Ελλάδα? Πώς, ξέρετε, στη Βουλγαρία... είναι λίγα λεφτά, πρέπει να δουλέψεις. Είχα 2-3 παιδιά και πρέπει να δουλεύω. Τα δύο ήταν στην Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα. Το άλλο είναι Βουλγαρία? Ναι. Αλλά έχεις παιδί και στη Βουλγαρία? Έχω, ναι. Έχω. Και αυτός δεν δουλεύει, εγώ το προσέχω για αυτός. Τι να σου πω τώρα. Πολλά είναι στο κεφάλι μου, τι να κάνω εγώ. Όταν η κόρη σου παίρνει εσένα μέσα από τη φυλακή, ναι, τι σου λέει? Ποιο είναι το πρώτο της ερώτημα που σου θέτει? Για το παιδί. Για το παιδί, βέβαια. Πρώτο λέει, δώσε με το παιδί. Ανοίγει μόνη της καμιά φορά κουβέντα, να σου πει, βρε μάνα, σήμερα δεν έχω διάθεση καθόλου. Αν δεν είχα το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα. Αυτή είναι πάντα στενοχωρμένη τώρα. Το ακούω πολύ στενοχωρμένη. Πάρα πολύ. Α, εγώ νομίζω δεν φταίει αυτή. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτό θα δείξει. Η δικαιοσύνη θα δείξει. Να σε έχει ο Θεός καλά. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι πως εγώ μπήκα σε ένα σπίτι φτωχικό μεν, αλλά που έχει μια αγκαλιά. Βέβαια. Είναι δική μου η γονάτη. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, φτάσαμε κάπου στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σας πω ότι κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή κρατάω πάρα πολλά. Για το θέμα της 44χρονης δεν θα πω άλλα, νομίζω και εσείς καταλαβαίνετε πάρα πολλά. Για τον Ηλία Βρετό θα ήθελα να πω πάρα πολλά, γιατί είδα έναν Ηλία
που το δάκρυ του, σας είπα και πριν, ήταν πέρα για πέρα αληθινό, αλλά είδα κάτι που είχα καιρό να δω σε άνθρωπο. Η ψυχή του να αποτυπώνεται στα μάτια του με τέτοια καθαρότητα. Και νομίζω τα μάτια του Ηλία σήμερα είπαν πάρα πολλά. Στην Ιβάνκα, στη μητέρα της κυρίας που βρίσκεται στις φυλακές και φέρεται να σκότωσε το γιατρό, θα μείνω στα μάτια του παιδιού που συνάντησα και που εσείς δεν μπορείτε να δείτε, πως σε αυτά τα μάτια υπάρχει, αν θέλετε να σας το πω έτσι όπως το νιώσα, το εξής. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει το χαμόγελο και υπάρχει παιδική ψυχή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Θέλω να σας πω πως είχαμε προγραμματίσει την τραγουδίστρια να έρθει εδώ που έφτασε στα 39 κιλά. Θα το δείτε προσεχώς. Αλλά θέλω να κλείσω με αυτό που καθημερινά συναντώ στα δικά σας μάτια, σε εσάς των τηλεθεατών που σας συναντώ έξω. Τη βοήθεια, την αλληλεγγύη. Δείξτε τα πλάνα της Αναστασίας. Χρειαζόμαστε τα 3.000 ευρώ για να συνεχίσει να παίρνει κάποια ειδικά χάπια, να τη βγάζουν από την τοξικότητα. Και αυτά τα χάπια δεν χορηγούνται, δυστυχώς. Είναι συγκεκριμένη θεραπεία. Ξέρω πως θα κάνετε το καλό και πως τα 3.000 ευρώ σε 2 μέρες από τώρα θα τα ανακοινώσουμε και θα πούμε πως όλα πήγαν καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που εσείς μας δείχνετε το δρόμο και προχωράμε μαζί. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε πάλι. Ναι. Αν μπορώ να πω μισό πράγμα, ότι οι έρευνες δείχνουν ότι το να βοηθάμε τους άλλους, να κάνουμε πράγματα για τους άλλους, να ξοδεύουμε χρήματα για τους άλλους, μας κάνει πιο ευτυχισμένους από το να τα ξέρουμε για τον εαυτό μας. Οπότε, όποιος δώσει, θα νιώσει πρώτα καλά ο ίδιος του. Έτσι οπότε... είναι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ψάξτε μέσα σας. Θα βρείτε τόσα αποθέματα αγάπης.